Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ στο μικρόφωνο. Σήμερα ο Τάσος ο Τρέγιας δεν θα είναι μαζί μας. Η μικρή του, η κόρη και η μητέρα του έχουν γενέθλια, οπότε ας τον αφήσουμε να γιορτάσει μαζί με την κόρη του, με το παιδάκι του που γίνεται 6 χρονών. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, υγεία να έχει και φυσικά να το δει όπως αγαπάει όταν μεγαλώσει και με έναν αριανό γαμπρό. Πλάκα κάνω, εντάξει, γι' αυτά παίζουν ρόλο. Και πάλι χρόνια πολλά και όπως επιθυμεί να τον αφήσουμε να γιορτάσει με το παιδί του, με την οικογένειά του. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Μπορεί να μην έχουμε σήμερα Τάσο Τρέγια, αφού καλησπέρισω φυσικά, είμαι όπως λέει και ο Τάσο ανάγωγος να καλησπέρισω όλο τον κόσμο. Και θα του πω ότι να μείνει στη συντροφιά μας μέχρι τις 11 η ώρα και φυσικά και μετά με τις 11, μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι η ζούγκλα επανήρθε και υπάρχει ζούγκλα μετά την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Να πω ότι σήμερα δεν θα είναι στην παρέα μας, όπως είπα και τον λόγο, ο Τάσος ο Τρέγιας, αλλά θα έχω μαζί μου και θα τον προλογίσω με αυτό το τραγούδι, γιατί ξέρω ότι του αρέσει. Θα έχουμε μαζί μας στην παρέα μας τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα Πάνο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σε έφτιαξα, έτσι. Άρε, το δάχο. Κομματάρα, φίλε. Είναι μια μίξη φοβερή, φίλε. Ναι. Το οποίο έχει κάνει ο Κανάκης, έτσι θα τα λέμε. Ναι, είναι. Δεν το ήξερα, να μην λέω ψέματα. Εσύ μου το, ναι, μου το έμαθες για τη μίξη αυτή του Αντώνη Κανάκη. Βέβαια, ναι, θέλω να πω κάτι. Γιατί όπως ξέρεις, ήμουν DJ για γύρω στα 14 χρόνια. DJ. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ 14, ότι... Νομίζω πιο λίγο ήσουν. Όχι, όχι, 14. Συναπτά σχεδόν. Συνεχόμενα. Συνεχόμενα, Βέβαια. Α, έχουμε πολλά να πούμε. Από το 1993 μέχρι το 2007 και. Και κάτι. Έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα, δηλαδή, ο Πάκος στο μπάσκετ πρώτα. Θέλω να πω κάτι για τον Κανάκη, το θεωρώ πολύ ταλαντούχο, έτσι. Γιατί ξέρεις, συνήθως λέμε. Οι γυναίκες λέμε για τις γυναίκες, επειδή μου ότι μία την άλλη, ας πούμε, δεν λέει ότι δεν μπορεί να πει ότι είναι ωραία, ότι έχουν αυτό το πράγμα. Θεωρώ, ας πούμε, μήπως το λένε και για τους άντρες, ας πούμε, ότι εγώ το θεωρώ ταλαντούχο. Σε αυτό που κάνει, έτσι, το τηλεοπτικό, αλλά επειδή τον έχω ακούσει σαν DJ, δεν είναι καλός DJ. Βέβαια αυτό δεν είναι, όχι. Ναι. Όταν λέμε DJ, εννοούμε τις μίξεις, επαναλαμβάνω, έτσι. Όταν, δηλαδή, φεύγει το ένα τραγούδι και μπαίνει το άλλο. Τουλάχιστον εκείνο το βράδυ που τον άκουσα εγώ εκεί στην Καλυθέα στο μαγαζί του. Ήταν... Οι αλλαγές δηλαδή που κάνεις. Ναι, δεν λέμε τα κομμάτια που επιλέγεις, πρόσεξε. Λέμε οι αλλαγές. Πώς φεύγει το ένα κομμάτι και μπαίνει το άλλο, έτσι. Και μπαίνει το άλλο, ναι. Υπάρχουν οι μπιταριστές, υπάρχουν οι κοφτές, υπάρχουν πολλών ειδών αλλαγές. Δεν ήταν καλός, μπορεί να ήταν κακό βράδυ. Δεν τον άκουσα πολλές φορές. Ένα βράδυ που τον άκουσα, δεν ήταν καλός στις αλλαγές του. Ο Αντώνης ο Κανάκης, σαν DJ φυσικά τον κρίνω, έτσι. Σε αυτό που κάνει τη δηλώση, το θεωρώ πραγματικά πολύ πετυχημένο και αυτό το δείχνει και η πορεία του. Αυτό δεν το ήξερα, πραγματικά εσύ μου το είπες, γιατί βλέπω εδώ Αντώνης Κανάκης, Mass Up Mix, Let the Sunshine In, Galt McDermott. Ποιο είναι ο McDermott της Liverpool? Της Liverpool, ναι, που σήκω τα πρωταθλήματα και τα πρωταθλήματα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Εναντίον λέει του Fifth Dimension, ποιο είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Προφανώς είναι από το Original, μήπως. Εννοεί τις φωνές, τα φωνητικά, ναι. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε και. Δεν σου κάνω. Η μίξη μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε, γι' αυτό σου είπα ότι είναι το πρώτο. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και επειδή σχεδόν τελείωσε, ρε παιδί μου, ξέρει η καραντίνα. Όχι σχεδόν, εντάξει, πάει να τελειώσει η καραντίνα, λες, άφησε τον ήλιο να μπει μέσα. Οκ. Σωστό. Κάπως έτσι και. Let the sunshine in, ναι, ναι. Let the sunshine in. Άφησε τον ήλιο να μπει μέσα. Είναι ακριβώς το τραγούδι. Λοιπόν, θα πούμε ότι θα καθίσει στη συντροφιά μας, όπως και με τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, μέχρι τις 11 η ώρα. Μέχρι τις 11 έρχεται Ζάγουαρ μετά, ξέρεις. Ελπίζω... Να πω και εγώ τα χρόνια πολλά στον Τρέζα, στον Τρέγιο. Εγώ νομίζω αυτός γίνεται, ρε φίλε. Όχι, όχι, το κοριτσάκι του, η κορούλα του, 6 χρονών είπαμε, και η μητέρα του, την ίδια μέρα γεννήθηκαν. Όντως είναι. Σόπα. Ναι. Και πραγματικά, όπως είπα και εγώ, να την δει όπως αγαπάει. Και με έναν αριανό γαμπρό, έτσι, για να τους πάει τα νεύρα. Γέμισε οι γυναίκες ο Τρέγιας. Εντάξει, αυτά είναι. Τρεις κόρες έχει ο Ρεφέλε. Τι να κάνει, ο άνθρωπος είναι μέσω γυναικομάνη. Τι να κάνει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μαζί με τον Παναγιώτη, τον πολύ γνωστό Παναγιώτη, έτσι, κάτω όπως η Βικτόρια, όχι, τα πρωινά μας τα έχει διανθίσει επί σειρά ετών. Έτσι, μαζί με τον Μάριο Ασλάμα, φυσικά, αυτό το καρτούν, αυτή τη σατανόγρια. Λοιπόν, θυμάμαι, ρε φίλε, θυμάμαι που σας έστελνα τα πρωινά, έτσι, τα μηνυματάκια εκεί, και δεν έλεγε, εντάξει, δεν έλεγε ο Ντρούλινγκ,
Ξέρεις, εγώ τον έλεγα, ήταν οι χρονιές που και ο Ηρακλής κινδύνευε, δεν θα πέθει, δεν θα σώνεσαι με τίποτα, μη χαίρεσαι που έκανες μια νίκη και τέτοια. Και έλεγε, ουσουσίας του Δαλκίδη. Του Δαλκίδη, ναι. Ουσουσίας του Δαλκίδη είμαι εγώ. Εντάξει, δεν θέλω, το μοιάζει το Δαλκίδη, εσύ, μπορεί, εντάξει. Όχι, ναι, όχι. Του ήρθε εκεί, του ήρθε εκεί. Ναι, αυτά είσαι του Αθλαμά. Ξέρεις, πάντα το βλέπει κάποιον. Δεν θέλει να. Το look-alike που λέγατε, έτσι. Το look-alike. Ήταν πετυχημένο, όντως. Είναι ευρηματικός όσον αφορά την εκπομπή. Είναι ευρηματικός ο Μάριος, όπως είσαι και εσύ. Είπαμε, εσένα θαυμάζω τις γνώσεις και τη μνήμη σου, διότι έχει και ένα τεράστιο. Κάτσε να το ξαναβάλουμε αυτό. Το κακό έχει το YouTube, δεν έχει repeat. Λοιπόν, πρέπει να το γυρνάς πίσω. Λοιπόν. Το τεράστιο, την τεράστια συλλογή που έχεις από βιντεοκασέτες, από περιοδικά, τα είπαμε και την άλλη φορά, από οτιδήποτε σχετικό με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ή και άλλα αθλήματα, Παναγιώτη, μόνο τα δύο, έτσι. Όχι, τα δύο. Μπάσκετ κυρίως, να σου πω κάτι, κυρίως ΠΑΟΚ και τα τρίποντο, το τρίποντο περιοδικό, ρε παιδί μου. Έχει. Εντάξει, τα... ποδόσφαιρο πιο πολλά. Αυτά, Παναγιώτη, γιατί... έχουν αξία, δηλαδή συλλεκτικοί έχουν αξία χρηματιστηριακή, ας το πω. Έχουν, έτσι. Κοίταξε να σου πω κάτι, το τελευταίο πράγμα που θα έκανα, ας πούμε, να κάνω στη ζωή μου, αν έφτασα στην απέλπιδα προσπάθεια, ρε παιδί μου, να τη βιώσω, θα ήταν να πουλήσω το αρχείο μου. Ωραία. Δεν θα πουλούσα τίποτα. Εδώ τίποτα. Επειδή είμαι και εγώ σε αυτά, είμαι τέτοιο, γιατί λέει, και ναι. Το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι απόλυτο, αλλά το πιστεύω και εγώ, ότι όλα έχουν την τιμή τους. Εκτός την υγεία, όλα τα άλλα έχουν την τιμή τους. Δηλαδή, ρε φίλε, έρχεται ο άλλος και σου πει. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μην πω όλο το αρχείο σου. Κάτι που αγαπάς και σου πει 1 εκατομμύριο ευρώ, θα μου το δώσεις. Ρε φίλε, ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, αυτό το διάστημα κατέβαινα, ρε παιδί μου, ξέρεις, προσπαθούσα όσο μπορούσα να το τελειοποιήσω. Και έπαιρνα 5 ώρες εκεί μέσα. Και ξέρεις, όταν βλέπεις ένα περιοδικό, σου έρχονται εικόνες, μνήμες και πράγματα που έχεις βιώσει. Ή ας πούμε, διαβάζοντας κάποια βιβλία. Τώρα δεις τώρα τι γίνεται. Δες τώρα μια μικρή παρένθεση, μου δίνεις πασούλα όμορφη. Το 1980 εγώ είχα ένα θείο και λέω είχα, γιατί πέθανε ο άνθρωπος τέλος πάντων, ο θείος μου ο Γρηγόρης στην Καστοριά. Και είχα δει το Euro 84, όλο το Euro 84. Φαντάζομαι, εκείνο τον Ιούνιο. Ο οποίος ήταν και οπαδός του Ολυμπιακού. Βέβαια, χαμηλών τόνων, με έχει πάει σε ένα Καστοριά Ολυμπιακός, με σαργκάνη τερματοφύλακα Καστοριά. Μ' ακούς? Βέβαια. Ναι, το 1980, κάπου εκεί τέλος πάντων, 89, 80, 81, κάπου εκεί, και είχαμε πάει μαζί, 7 χρονών εγώ, Σεπτέμβριο του 80, Καστοριά, Δυναμό Τυφλίδας στο Καφτατζόγλιο. Καστοριά, γιατί ναι. Καστοριά έπεσε εκεί πελούχο. Έπαιξε ο Ηρακλής στο τελικό. Και δες τώρα τι γίνεται. Αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό. Και έτσι όπως ξεφύγει πριν καμιά εβδομάδα, ρε παιδί, έτσι περιοδικά, κατακτήσεις πρωταθλητριών και πελούχων κτλ. Δες τώρα τι συνειδητοποίησα μετά από 40 χρόνια, ότι Δυναμό Τυφλίδας τι έκανε, φίλε. Που έπαιξε με την Καστοριά και την απέξε στον πρώτο γύρο. 0-0 είχε λήξει, έτσι για την ιστορία να πούμε ότι 0-0 είχε λήξει στον πρώτο παιχνίδι και 2-0 νομίζω είχε Καστοριά εκτός έδρας. Ένα 10 τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, εντάξει. Πήρε το κύπελο και πελούχων, φίλε. Το πήρε η Δυναμό, έτσι. Η Δυναμό Τυφλίδας. Δυναμό Τυφλίδας. Εντάξει, Τελικό στο Ντίσελντορφ με την Καλτσάρση 1-2-1. Έχανε μάλιστα 1-0 κιόλας. Τώρα αυτά τα είδα τώρα πριν μια εβδομάδα. Και συνειδητοποίησα σε ποιο μάτσι μου μέσα, ας πούμε. Εγώ ήμουν Καστοριά, Δυναμό Τυφλίδας. Είδα δηλαδή. Το πρώτο μάτσι. Τη μετέπειτα κυπελλούγα Ευρώπης. Η οποία στην πορεία της απέκλεισε και τη Φέγενορ και την West Ham. Δηλαδή έκανε τρομερή πορεία. Βέβαια αυτό είναι πολύ καλό και όλο το λέω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εσύ μπορεί να με βοηθήσει, δεν ξέρω αν το έχει και πρόχειρο κιόλας. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που είπες, ότι αν τώρα ανατρέξουμε ποιοι πέραν τα κύπελα Ευρώπης δεκαετία, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80-90, θα δούμε κάποιες ομάδες που τώρα, ας πούμε, θα γελάμε, θα λέμε καλά πώς είναι δυνατόν να τα πήραν, όπως είπες εσύ τη Δυναμό. Το ίδιο μπορώ να πω, γιατί συνέχεια το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, ας πούμε τη χρονιά του πρώτου επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έτσι. Αν δούμε τα αποτελέσματα, ας πούμε, γιατί εκείνο το πρωτάθλημα το... Ναι. Λέω, αν ας πούμε, και όλο λέω θα τα φέρω και δεν τα φέρνω πραγματικά, είναι μια σελίδα. Βασικά δεν είναι να φέρω τίποτα, να κάνω ένα copy-paste, να το περάσω. Τι αποτελέσματα έχουν φέρει οι διεκδικητές, δηλαδή ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη. Αν ο Άρης μπορεί να φέρει, τα φέρνει και τώρα, ας πούμε. Για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, τα αποτελέσματα που φέρνανε ενώ διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα πούμε ότι αποκλείται να έχουν έρθει αυτά τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχαν, ας πούμε, και 6-7-8 άτυχα αποτελέσματα μες στη χρονιά. Παραπάνω. Σίγουρα. Παραπάνω. Ναι, παραπάνω. Και στην έδρα τους. Στην έδρα τους. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ήταν και υπαρχία πολύ δύσκολη. Ήταν υπαρχία πιο δύσκολη. Ένα-ένα με την Καστοριά, στο ΆΚΑ. Στο Καρεσκάκι. Ναι, στο ΆΚΑ. Καλό. Δεν θυμάμαι, ήταν στο Καραϊσκάκι. Μπορεί να ήταν και. Δεν εννοώ μόνο εκείνη τη χρονιά, για τους μετέπειτες. Ναι. Άρα, συμφωνείς με αυτό που λέω εγώ, ότι το Champions League είναι βασικά ο δολοφόνος όσον αφορά
Εγώ το είχα πει στο Μάριο αυτό, φίλε, ναι, πριν 15 χρόνια. Συμφωνούμε. Δηλαδή, μου καταργεί, κοίτα, σαν UEFA έτσι, μου καταργεί των κυπελούχων. Μεγάλο για ποιο λόγο, ρε φίλε. Μεγάλο λάθος. Για ποιο λόγο, ας πούμε, το κάνεις αυτό. Τεράσιο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, και όταν και με το κυπελούχο, τι γίνεται. Είναι και ο κυπελούχος της κάθε χώρας, παιδί μου, θες να συμμετέχει στη χώρα σε αυτό το θεσμό. Πέραν τούτου. Γιατί θα το καταργείς και έρχεσαι μετά από 20-25 χρόνια να κάνεις, ας πούμε, Europa League 2. Δηλαδή, και υποβαθμισμένο κιόλας, έτσι. Και υποβαθμισμένο. Έχει πέσει όλο το βάρος των πρωταθλητριών, στο Champions League τέλος πάντων. Το βλέπεις, το βιώνεις δηλαδή καθημερινά. Εγώ... Δηλαδή να σου πω κάτι, αν κάτσεις και δεις τελικό του 1984 τελικός κυπέλου κυπελούχων στη Βασιλεία, Juventus Porto 2-1, είναι από τις συγκλονιστικότερες ατμόσφαιρες σε ποδοσφαιρικό γήπεδο όλων των εποχών. Αυτά που κάνει η Ιταλία στο γήπεδο δεν υπάρχουν. Μα έχει αξία το τέτοιο κυπελούχων, έτσι. Ήταν κάτι πολύ σεβαστό. Δεν είναι καμία σχέση με το τώρα, με το UEFA που λέμε. Καμία σχέση. Ναι. Ήταν να το πάρεις, έφτιανε αίμα. Δεν το συζητάμε. Το πρώτο κυπελούχων, ας πούμε, το έχει πάρει η Φιωρεντίνα. Τελικό, οι τρεις πρώτοι τελικοί κυπελούχων ήταν διπλοί, όπως το UEFA. Μετά γίναν μόνοι. Ναι. Εγώ θεωρώ, αυτό που είπα είναι ότι έχει σκοτώσει σε εισαγωγικά το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το Champions League. Από ποια άποψη? Ότι όντως ο Ολυμπιακός, εντάξει, διαχρονικά είχε μια έτσι, εύνοια και γενικότερα, αν το πάρουμε με τη σειρά της ομάδας των Αθηνών, ας πούμε, και μετά εδώ και η δικιά σου η ομάδα. Λοιπόν, αλλά εννοώ ότι από τότε που έγινε το Champions League και μπήκαν τα εκατομμύρια και τα πολλά μάλιστα εκατομμύρια, αυτά τα αποτελέσματα που σου είπα που μπορούμε να τα δούμε προ Champions League που τα φέναν και ο Ολυμπιακός ενώ διεκδικούσε πρωτάθλημα και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός εξαφανίστηκαν, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, φαντάζομαι η Μπάγερ Μονάχου έτσι, στη Γερμανία, ναι. Η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε, να πούμε, εκείνη η Μπόγκ του 1848, νομίζω κάπου εκεί. Ναι. Μετά έγινε σαν ποδοσφαιρικό τμήμα το 1905, δεν θυμάμαι. Τα τρία από τα πρώτα 10 πρωταθλήματα τα έχει πάρει η Λοκομοτήρη Λειψίας. Η Μπάγερ έχει πάρει ένα το 37 και το δεύτερο πρωτάθλημα της Μπάγερ είναι το 69. Δηλαδή, αν καθόταν ο παδός Νιρεμβέργης, πες ότι είναι σε μια μπειραρία στην Γερμανία, ναι. Και καθόταν το 1970 ένας οπαδός της Μπάγερ, της Σάλκε, της Νιρεμβέργης και της Λειψίας, πρέπει να τον κοκκινήσετε τον σβέρκο από τις φαλιάρες που σφάπησε το όνομα της Μπάγερ. Γιατί η Σάλκε και η Νιρεμβέργη είχαν πολλά, ξέρεις. Εντάξει, ομάδες, παιδί μου, ξέρεις, του πρώτου παγκοσμίου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Πήρε πολλά η Σάλκε, πολλά είναι η Νιρεμβέργη. Όπως φοβερό χαρακτηριστικό, που τώρα μια και πιάσαμε Γερμανία, είναι ότι η Λεβερκούζεν δεν έχει τίτλο στη Γερμανία, εγχώριο τίτλο, και ο πρώτος τίτλος ήταν φίλο το 88. Σε τι τελικό, συγκλονιστικό τελικό διπλό με την Ισπανία, το θυμάσαι? Όχι. Τελικό στην Πελουέφα. Όχι. 3-0 πρώτο μάτι στο Μουντζουίκ, κερδίζει η Ισπανιόλ και 3-0 επαναληπτικό η Λεβερκούζεν και το παίρνει στα πέναλτι. Και είναι ο πρώτος τίτλος της ιστορίας. Δεν έχει τίτλο στη Γερμανία και πήρε UEFA. Την Εσπανιόλ θυμάμαι με τη Λίβερπουλ, με την ομάδα σου, εκείνο το 5-4. Όχι, την Αλαβές ήταν. Αλαβές, Εσπανιόλ, ναι, Αλαβές. Το 5-4 είναι στην. Πού έπεσαν, δεν θυμάμαι. Στον Ντόρτμουντ. Στον Ντόρτμουντ, ναι, αυτό το γήπεδο. 5-4. Όλα ανάποδα αποτελέσματα σε αυτόν τον Ντόρτμουντ. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα να κάνουμε. Για πες. Αν σου πει ο Θεός, ρε παιδί μου. Ναι. Φεύγεις και πας σε ένα μέρος. Ιντρικαδόρικο θα είναι αυτό που θα μου. Όχι, δεν είναι ιντρικαδόρικο. Για πάμε. Και πάρε πέρα από τα προσωπικά σου, παιδί μου, ναι. Θες, ας πούμε, μνήμες, ιστορίες κτλ. Πέντε μάτς, βάλ τα μέσα στην καρδιά σου ή να τα ξαναζήσεις. Πέντε μάτς που ήθελες, ας πούμε, να τα ξαναζήσεις. Ένα λεπτό. Πέντε μάτς Πέντε μάτς που έχω πάει που. Όλα. Όχι, που είσαι στο γήπεδο. Αυτό ισχύει για όλο. Για όλους, έτσι. Είτε Παοκτζής πάρει τηλέφωνο, είτε Αργιανός, είτε Ηρακλήδες, είτε. Έτσι, πέντε μάτσα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει, αν πεις τώρα Καστοριά, θα δυσκολευτεί να βρει πέντε. Αν πεις Ολυμπιακό, θα πει. Όχι, ναι, εντάξει, είναι εύκολο για τον Καστοριάνο. Για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Νόμιζα θα μου πεις κάποιο μάτσο που θα ήθελα να δω. Ξέρεις ποιο θα ήθελα να πω. Νομίζω είναι και δική σου επιθυμία. Η ίδια επιθυμία έχουμε. Που να μην το έχει ζήσει. Ναι, να είμαι στο γήπεδο. Να θέλω να είμαι στο γήπεδο. Εγώ λέω να είσαι στο γήπεδο. Ναι. Αυτά που βρέθηκε τέλος πάντων. Ναι, όχι. Εγώ έλεγα ναι. Θέλω να είμαι σε ένα. Ναι. Και, δύσκολα να μας αξιώσει ο Θεός, είναι πολλά τα λεφτά νομίζω. Να πάμε να δούμε ένα Boca River. Ας πούμε, αυτό θα ήθελα να μακάρι, δω. Μακάρι, φίλε. Είναι, ναι. Δεν ξέρω τα εισιτήρια τώρα πώς πάνε εκεί, πάνε έλα τα τέτοια, πώς βρίσκεις. Κοίταξε, το ψάξα εγώ γιατί εσύ τουλάχιστον ξέρεις άντε στον στο κόσμο, γιατί τον Οκτώβριο είχα κλείσει αεροπορικό για να πάω Μπέργαμο, ωραία περιοχή διάλεξα. Φίλε. Ναι, και θα έπαιρνα λεωφορείο, είχα κλείσει και το εισιτήριο αεροπορικό για να πάω Γένοβα γιατί προχθές θα παίζαν Σαμπτόρια Τζένοα. Ήθελα να το κάνω 25 χρόνια αυτό και δεν μας έτυχε. Εντάξει, οκ. Μην ξεχάσω, αρκεί να είμαστε έτσι καλά.
το 21 να έρθεις να μας κάνεις σπίτι ποδαρικό. Τι κάτσε εκεί είσαι. Λοιπόν, κάτσε χωρίς να ανοίξουμε τις γραμμές. Έχουμε κάποιον φίλο. Εντάξει, είναι ελεύθερο το θέμα σήμερα. Ωραία, έχει και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54-22-22. Ναι, 23-10-2-83-8. Ανοιχτό το θέμα έτσι και λέω με τον Παναγιώτη. Έτσι ξεκινήσουμε να μιλάμε. Θα μιλάμε καμιά 2-3 ώρες που πεταγόμαστε από το ένα στο άλλο. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε. Χορηγούς θα τους πω λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα κάνουμε κανονικά τα διαλύματα. Εντάξει. Όποιος θέλει να συμμετέχει και αυτό, να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα και μετά θα το πούμε, κι εμείς έτσι. Να πει βέβαια. Τώρα βέβαια εντάξει, είναι λίγο. Ξέρεις, το σε πιάνω ρε παιδί μου μπορεί να έχει κάποιο άλλο στο μυαλό. Μου άρεσε 5 μάτς που να ήταν εντάξει, θα ακούσει πολλές φορές τη λήξη. Θα σκεφτεί. Ωραία. Έφευγε καιρό μηνυματάκι και προσθέτει το 54-22 ή όποιο θέλει τηλεφωνικά. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας. Είπαμε FM και ενώ όπως είπε και ο Παναγιώτης, το μήνυμά σας το 54-222. Για να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα. Γλώρι. Και εγώ τον έμαθα. Ο Χρήστος. Γλώρι. Βέβαια, 20-18 το σκορ, Ζάχο. Ναι, μη γίνει, 19 θα γίνει όμως τώρα, 20-19. 19 δεν βλέπω, παύλα βλέπω. Παύλα. Όχι ρε φίλε, ναι. Εντάξει, το δικαιούται, εντάξει, να μιλάμε, το δικαιούται φέτος. Το δικαιούται, ναι, εγώ σε είπα όμως ότι εμείς την πατήσαμε φέτος, γιατί θα παίρναμε Europa League και Κύπελλο Αγγλίας. Λες, ε, και να κάναμε και την Arsenal, βέβαια. Και τι? Άλλο τίποτα. Euro, εντάξει, άλλο Europa League και Κύπελλο σε είπε, ρε. Άνετα, αφού έχω κάνει και δύο στη City. Τι σύντα, κάτε, ρε, φέτος, πέταξα τέλος έξω. Προημιτελικά είναι η Αγγλία. Προημιτελικά, φά, έπαιρνες κύπελο, έχεις ακόμα άλλες δύο ομάδες αποκλείσεις και παίρνεις και το τελικό. Ωραίος είσαι. Τότε και η Λίβερπουλ δεν τελείωσε μαθηματικά, είχε παιχνίδια. Καλά σου λέει. 25 βαθμούς μπροστά ρε φίλε. 25. Ας είναι και θα κάνει ήττες μέχρι το τέλος και δεν θα πάρει τίποτα. Κάτσε, πριν πεις, κράτα το αυτό πεις. Για να δεις, αυτός ο Τσαλτίδης έχει ξεσαλώσει Λίβερπουλ κι αυτός. Δες τι διαβάζω. Γουέμπ, έδωσα λάθος πέναλτι υπέρ της Manchester United. Ήλπιζα να το χάσει ο Ρονάλντο. Έδωσε ένα πέναλτι όντως και νομίζω είναι. Κάτσε να δώσει πιο μάτς. Έδωσε όντως ένα πέναλτι υπέρ της Manchester. Πού να πρωτοδείς τώρα, πού να πρωτοψάξεις. Ένα πέναλτι έδωσε, έχει δώσει και δύο κατά βέβαια που δεν ήταν έτσι. Αυτά ξέχασα να τα πω. Ναι. Κάτι σφυριγματάκια φέτος τα πήρε η Λίβερπουλ. Κάτι με κάτι Άστον Βίλα, με κάτι West Ham βλέπω εκεί. Η Manchester City την πέρασε πριν ο Κορδέλα τη Manchester City, άστο. Τη City. Ναι, αυτό λέω. Τι γελάς ρε. Δεν είναι έτσι. Ναι. Τι γελάς ρε. Καλά ρε μιλάτε εσείς ρε. Εδώ άλλαξε γραμμή με την τότερα με δύο μέτρα πέρασε η μπάλα και δεν είπε. Δεν με έτσι τον κόλα ρε. Ποιο μάτσε. Ένα United τότε να πριν χρόνια θυμάστε. Τι γράμμε. Δύο μέτρα. Άρε τι λέ. Πάτε σε δύο. Σε δύο τελικούς με την ομάδα του Άβλη Κυπέλου είναι ναι. Δύο νίκες. Καλά, είναι δικοί μας άνθρωποι είναι αυτοί. Τι να κάνουμε. Και τότε που ήμουνα το 77 δεν υπήρχα καθόλου. Αυτοί με τα Αγγλίες, εγώ ήμουνα. Έχεις δίκιο το 77, το 77 είπες. Ναι, 77 είπε. Το 77 όντως δεν υπήρχε λίγο, πήρε το πρωταθλητριών. Το ένα από τα δύο, μετά και πήρε το 78. Έχεις δίκιο, συνέχισε. Κοιούνται στο πάνω από τα γέλια ο κόσμος τώρα, συνέχισε. Ποιο πάντο μαύρε, εγώ εσύ είχες την ομαδάρα και σε πήρα εγώ στο web. Νεύρε Ντάξμπερι, νεύρε Βόλτο του Μάντζεστερ, ναι. Καλά τα λες Χρήστο, πες όλο αυτό το κάρτο. Νομίζω ότι είναι Λίβερπουλ. Γιατί δεν λες ότι το 90 ήμουν 11 προβλήματα πίσω και μετά έκανα το τεμαράς και είναι από κάτω. Απάντησε. Και φαντάσου, λαχάνιες να με περάσει και σε ξαναφτάνω. Φαντάσου. Δεν φτάνει. Εγώ είμαι Σταυροπόδη. Αν θα με φτάσει τώρα και ξεκινάει καινούργια δεκαετία United τώρα. Ρε. Ναι, καλά, κάτσε τώρα. Εγώ χρόνο χρυσό. Ρε Παπαδόπουλε, το τι. Έχω πάρει. Το πρώτο προβλήριο αγγλικής ομάδας έχει πάρει United. Με Μπενφίκα, Ντόρτι μέσα στο Γουέμπλεϊ. Με ξύπνησε και πήρα 4 μετά εγώ. Ναι. Παπαδόπουλε, τελευταία φορά που πήρες πρωτάθλημα δεν ξέρω χέτι πρέπει να έχεις και να σου χεύει μεταλλάς. Μην πουλάς. Το 90. Πόσο χρόνο είσαι το 90, ήσουν να. 17. Λύκειο πήγαινες, τι μιλάς. Λύκειο πήγαινες και τώρα είσαι ένα βήμα πριν τη σύνταξη. Τι μιλάς να πω, μην πουλάς τρελά. Ναι, Ζάκο, πρόσεξε. Ναι. Τότε όταν γίνανε, όσοι γίνανε Λίβερπουλ, εγώ που ξέρω τότε ναι. Συνομήλικους μου, γίνανε γιατί, ναι. Σου λέει προαλτριών, εγώ όμως διάλεξα τον δύσκολο τρόπο, πήγα πίσω ήμουνα. Το ίδιο λέμε. Πίσω ήμουνα. Τι πίσω, ο Άρης Αγγλίας διάλεξε, τον Άρης Αγγλίας διάλεξε. Καμία σχέση. Πέμπτος αφού έχει ένα σωρό τίτλους, δεν έχει διαφορά από όσοι τότε άρθρα. Λέω, ρε, τότε όταν διάλεξα εγώ. Πέμπτη και όγδοη θέση έβγαινε. Τι έβγαινε, Ρεζάχο είχε πρωταλτριών. Ήδη το 68. Εντάξει, ρε, πρέπει να μιλάω. Στο πρωτάθλημα λέω. Τι έβγαινε στο πρωτάθλημα.
Τι έβγαινε, κέρδιζε τη Λίβερπουλ και ανάβαμε, ξέρω εγώ, φωταγωγόταν η πόλη να πούμε. Φωταγώγησε η πόλη. Έκανε και πολύ κόσμο για ένα άσχημο γεγονός, έτσι με το δυστύχημα, εντάξει. Καλά, είχε πολύ κόσμο, έτσι και. Ξέρεις, ναι, τα είχε, ναι, εντάξει. Ναι. Το άλλο που αναφέρατε για τη δυναμό τη φλίδος που λέγατε για τον Καρτατζόγλιο. Ο Παναγιώτης. Ναι, λόγω ότι δεν μπορούσε να γίνει στο ξέρω της Καστοριάς, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, ναι. Και πήρε, φίλε, η δυναμό τη φλίδος πήρε εκείνη την χρονιά τη σεζόν των Κυπελούχων. Φοβερό, φοβερό. Φοβερό. 1981. Ναι. Πάντως κακώς διακόψανε τις, πως ήταν Κυπελούχο. Δηλαδή, ο κάτοχος του Κυπέλου να πηγαίνει στο Κυπελούχο. Δηλαδή, κακώς τα διαμοιράσαν, ας πούμε. Την ακυρώσαν την διοργάνωση των Κυπελούχων. Και άκου κάτι φοβερό. Ας πούμε, το πρωταθλητριόν τα πρώτα χρόνια, όταν είχε θεσπιστεί σαν πρωταθλητριόν, αυτός που έπαιρνε το πρωταθλητριόν, την επόμενη χρονιά ο τελικός γινόταν στην έδρα του. Δεν ήξερες βέβαια αν θα πάει. Ωραία. Δηλαδή μπορεί να το πέρασε η Ρεάλ, ο επόμενος τελικός της επόμενης σεζόν θα γινόταν στον Περναβέο, ας πούμε. Δεν το θυμάμαι. Και δες τώρα τι αλλαγή έγινε. Το 65 ένα από το πρωταθλητριόν που πήρε η Ίντερ, έγινε αλλαγή, ζήτησε η Ίντερ από την UEFA να γίνει ο τελικός. Αυτό γινόταν τα πρώτα 5 χρόνια, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά άλλαξε. Όποιος έπαιρνε το πρωταθλητριόν την επόμενη χρονιά, λέγανε παιδί, θα γίνει στο Λονδίνο, θα γίνει στη Βρυξέλλες, θα γίνει εδώ, θα γίνει εκεί. Και άλλαξε μέσα στη χρονιά πριν τον τελικό και παίξαν Ίντερ Μπενφίκα στο Σαν Σίρο. Α, δεν. Αυτά Παναγιώτη τα έχει διαβάσει, έτσι. Είναι... Ναι, εντάξει, ναι. Είναι τέτοιο. Λέω το 65 να θυμάστε. Δεν ξέρω πότε είχε γίνει αυτό. Να ρωτήσω λίγο τον Παναγιώτη στις εχώριες, δεν στον εχώριο χώρο, τι ομάδα είναι. Πανιόνιος. Παοξής είναι, ρωτάς τι είναι. Παοξής είναι εγώ. Α, όχι, γιατί εδώ συμφωνούμε σε αυτό. Διαφωνούμε στα εξωτερικά. Εντάξει, δεν μπορεί να συμφωνήσει και σε όλα, τι έκανε. Καλά, ναι. Οκ, Χριστό, να σε καλά. Έγινε, παιδιά. Καλή Χριστό, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Λογιστής είσαι, Λογιστής, όχι. Τον Μπερέ. Λογιστής είναι ο φιλάρετος. Αν θυμάμαι καλά, ο φιλάρετος είναι λογιστής. Ο φιλάρετος, ναι, το ξέρω, ναι. Ωραία. Νόμιζα και ο Χρήστος. Ναι. Ωραία. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτός ο Χρήστος δεν μας ανέφερε παιχνίδια. Που να έχει. Πέντε μάτσα έτσι, ρε παιδί, που βρισκόταν. Δεν είπε, δεν είπε. Ήθελε να πει αυτά, τον έκαιγε για τη Μάντσεστερ. Ήθελε να πει μια που πολύ Λιβερπουλάκια σε ακούγεσαι. Οπότε ήθελε να πει για την Μάντσεστερ. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Παναγιώτη. Μείνεσαι συντονισμένος και εσύ, όπως και οι φίλοι μας, στο Λίμπερο 107 και 4. Σε κατεβάζω για λίγο, λοιπόν. Την φέτα σου, όχι φέτα τύρι, μην στεναχωριέστε. Εδώ στην κονσόλα. Να ευχαριστήσω τη Μάζδα Αμανατίδης, που για άλλη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής, όχι ήταν, είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, μια Mazda Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα, όταν θα έρθει ο Γιώργος Αγόρας με τη Ζούγκλα. Επανήλθε ο Γιώργος, έτσι. Μην το επανήλθε από αυτές. Αυτό θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα το σπίτι, ξέρει του χρόνου του χρόνου το καλοκαίρι τι θα κάνει. Για πες. Θα πηγαίνει στον Γκόα δεύτερο πόδι και μετά από ξενύχτη έτσι θα κάνει εκπομπή στο δικάκι. Όχι, δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω. Περιμένω πολλές εκπλήξεις. Δεν ξέρω. Εγώ είπα χθες ότι μπορεί σε κάποια στιγμή να κάνει και καμιά ολονυκτία. Να κάνει καμιά 8-9 ώρες εκπομπή. Να αναλάβει ο πρωινός εδώ πέρα ο κύριος Τσατσαρός κατευθείαν. Λοιπόν, τον έχω ικανό να κάνει 8 ώρες συνεχόμενες στον αέρα. Εντάξει, ξεκίνησε καθαρχή και δύσκολη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι από το σπίτι κάνει, έτσι. Και υπάρχουν κάποια πράγματα να διευθετηθούν ακόμη. Και πρέπει να έχει τρομερή διαφορά στην ψυχολογία το πότε να κλείσει την εκπομπή. Βέβαια, να είσαι σπίτι σου. Ναι. Όταν όλα μπουν σε μία ρέγουλα και μπορείς να είσαι σίγουρος 100% ότι ξέρω τι θα κάνω, εντάξει, γιατί ακόμη... Γιατί έχεις να κάνεις μηχανήματα, λες, να γίνει, παιδί μου. Άλλο το στούντιο εδώ και άλλο στο σπίτι, λοιπόν, τότε βέβαια, είναι και η άνεση διαφορετική του δικού σου χώρου, είναι πολλά, εντάξει. Δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε αν δεν το κάνεις. Αλλά εντάξει, ο Γιώργος νομίζω ότι είναι πολύ ικανός αυτό που κάνει, οπότε το αποτέλεσμα είναι δεδομένο.
Και αυτό φαίνεται και στις εκπομπές στις βραδινές ιδιαίτερα, έτσι, και στις μεσημεριανές, αλλά πολύ περισσότερο και στις βραδινές που είναι και διαφορετικές. Το βράδυ όταν κάνεις εκπομπή είναι διαφορετικά. Και καμιά φορά αν δεν μπορεί να κάνει, το πολύ πολύ βγει, θα βγάλει τον καθηγητή, μιλάει 2 ώρες ο καθηγητής και το πει ιστορία. Αλλά λατρεμένος ο καθηγητής. Είναι, έχει υπάρχει τώρα με το θέμα με τον κορονοϊό, ας πούμε, υπάρχουν οι απόψεις που είναι και, δεν ξέρω αν είναι 50-50, δεν το θεωρώ ότι πολλοί δεν δέχονται ότι είναι υπαρκτό αυτό το φαινόμενο, ρε παιδί μου, ότι μας κοροϊδεύουν και άλλοι λίγο περισσότερο το πιστεύουν, άλλοι λίγο λιγότερο. Δεν ξέρω εσένα η άποψή σου ποια είναι. Για να ξεφύγουμε. Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε Ζάχο. Εντάξει, εγώ πάντα πιστεύω ότι. Πάντα πιστεύω. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι κάτι περίεργο έχει συμβεί, αλλά είμαστε τόσο μικροί, ας πούμε, για να ανακαλύψω πράγματα. Ναι. Ξέρω εγώ. Οπότε το αφήνω, ρε παιδί μου. Είτε μπορούμε να κάνουμε κάτι, είτε ισχύει, είτε δεν ισχύει. Όχι. Ή θα αλλάξει κάτι, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Ξέρω εγώ. Κοίτα, οπότε... ότι κάποια πράγματα τα λίγο τα ξεχυλώσαμε είναι δεδομένο. Αλλά να πούμε, να πάμε στην άλλη γωνία ότι είναι απάτη και είναι αυτά που διαβάζω κάτι πια πράγματα. Όχι, προφανώς υπάρχει, δηλαδή, ρε παιδί μου, ιός, αλλά εντάξει. Λες κατά πόσο μπορούσε να αποφευχθεί, ας πούμε, το όλο σκηνικό. Και... Δεν μπορούσε. Όπως βλέπεις, ότι ήταν παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν έγινε μόνο στη χώρα μας. Να πω ότι έγινε στη χώρα μας και σε 3, 4, 5, 10 άλλες χώρες. Να πω ότι εντάξει, όταν είναι παγκόσμιο, δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάντα με ενδιαφέρον περιμένω πώς θα μπεις με τραγούδι σε δεκοπή. Ναι, τώρα. Σ' αρέσει πολύ η δεκαετία 80, ε. Κοίτα, με δεκαετία 80 μεγάλος. Έτσι, να σου πω ότι ο αδελφός μου ήταν DJ έτσι και είχα τα ακούσματα. Με τους δίσκους που έφερνε σπίτι. Αδελφός μου μεγαλύτερος όμως, ε. Μεγαλύτερος από μένα. Ο αδελφός μου είναι 5,5 χρόνια μεγαλύτερος από μένα τώρα που το λέω. Άρα πιο πολύ 70, δεν θα βάζα, ας πούμε. 80 είμαι εγώ, με rock μεγάλος, έτσι, με Maiden. Με Iron Maiden μεγάλος, οπότε μην. Maiden λατρεύω Maiden, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, τώρα έχω και τα ακούσματα. Βασικά δεν είναι να πω ότι μου αρέσει μόνο αυτό, όλα τα ακούω. Και ελληνικά θα ακούσω τα καλά, ας πούμε, υπάρχουν κάποια ελληνικά που μου αρέσουν. Και δίσκο θα ακούσω. Όσο και να φανεί ότι όχι όπερα, λένε κάποια κομμάτια σε στυλ όπερα που μου αρέσουν. Το καλό μου αρέσει, ρε παιδί, δεν έχω. Α, είναι αυτό τέτοιο, δεν το ακούω. Τι θα πει, το καλό δεν έχει έτσι. Να το κατατάξεις. Μια και είπες και όπερα. Αν ξέρει να απαντήσει κάποιος, έτσι. Τώρα δες τώρα στην κουβέντα. Είναι ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, σου έρχονται σκέψεις, ιδέες κτλ. Προφανώς έχεις δει, ρε παιδί μου, ορχήστρες κτλ. Που παίζουν βιολί κτλ. Βέβαια, ναι. Γιατί όλοι κρατάνε, ρε φίλε, το βιολί στο αριστερό χέρι. Στον αριστερό όμο. Που να ξέρω. Γελάει. Ο βιολίτσας. Προφανώς στον αριστερό. Γιατί να παίξουμε το δεξί, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν το έχω σκεφτεί. Περίμενε λίγο. Σε αυτούς που παίζουν 50, 50 ένας δεν βρέθηκε, ρε φίλε, να το βγάλει την άλλη. Δεν το έχω προσέξει. Λοιπόν. Τι τέτοιο τώρα αυτό. Με έπιασε πραγματικά. Περίμενα άλλο πράγμα και με έπιασε. Να πω ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Και για να σου κάνω τώρα. Να πάρω την ασίστ τη δική σου. Θα σου πω ένα ματ. Που και εσύ. Θα παίξει βιολί. Όχι, τι πιο λέει. Τι πιο λέει να πεις. Το μόνο όργανο είναι μελόντικα. Ξέρω όταν είπα μια χρονιά που είπα τα κάλαντα. Τις άλλες χρονιές ντρεπόμενα. Δεν τα έλεγα ούτε στη συγγενή. Μάζευα λεφτά και να πάρω σπορ του Βορρά και ομάδα. Ομάδα του θυμάσαι περιοδικό. Πώς δεν το θυμάμαι. Την ομάδα, τα σπορ του Βορρά που είπες ξενυχτήσαμε τότε την. Άλλα φυσικά και είναι τα σπορ του Βορρά, έτσι. Καμιά σχέση με τα μετέπειτα. Τη βραδιά που έκλεισε ο Γιαννάκης. Παναγιώτης Γιαννάκης και υπόγραψε τον Άρη, επειδή εγώ είμαι μένω και πίσω από το σταθμό, πρώτα στο σταθμό έρχονταν οι εφημερίδες τουλάχιστον τότε, 4 παρατέτα. Καλοκαίρι το 84. Ξενύχτησα για να πάω να είμαι ο πρώτος που θα πάω να πάρω την εφημερίδα, τα σπορ του Βορρά, για να δω για τη μεταγραφή του Γιαννάκη. Και θυμάμαι είμαι και το εξώφυλλο, να σου πω την αλήθεια, 4 παρατέτα, το παραδέκα τα την πήρα. Πήγα σπίτι την τότε φυσικά ούτε ίντερνετ ούτε δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Πήγα να πάνε. Λοιπόν, αν σκεφτείτε, ρε φίλε, ότι αν δεν έβλεπε τα στιγμιότυπα τη αγωνιστική του βράδυ στην Αθήνα και γίνεται, δεν τα βλέπει ποτέ. Έτσι. Ποτέ έτσι. Δεν τα ξαναβλέπει. Μόνο ραδιοφωνάκι και κάτι φωνέ έτσι πολύ. Τα οποία σπορ του Βορρά θυμάσαι ότι βγαίνανε Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο. Δεν το θυμάμαι αυτό, όχι, δεν θέλω να λέω. Ναι, τα πρώτα χρόνια έτσι βγαίνανε. Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο. Εγώ θυμάμαι καθημερινά βγαίναν. Πότε άρχισαν να βγαίνουν Παρασκευή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Από τη χρονιά που έπαιζε ο Άρης Πρωταθλητριών στη σεζόν για τη Χάνδη. Το 87 λες. Ναι, το 87 τότε άρχισαν να βγαίνουν εκεί. Ναι, άρχισαν να βγαίνουν και Παρασκευή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Όταν δεν θυμάμαι κάτι, εντάξει. Όταν δεν θυμάμαι, δεν το πιστεύω. Αλλά θα απαντήσω σε αυτό που είπες, ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναζήσω. Εσύ βέβαια δεν θα ήθελες να το ξαναζήσεις 100%. Είναι το μάτς με το. Θα σου πω. Λογικά είσαι και μέσα, αν και έχουμε μία διαφορά. Άρης Παναθηναϊκός 1-4, με το μαζέχα 4 γκολ, όχι.
Όχι, είχε βάλει 4 Βαζέχα, πότε θυμάμαι. 3 ο Βαζέχα, ο Βαζέχα παλιά και ο Μάικ Γαλάκος πιο παλιά, όπου έβλεπαν ναι, τον Άρη, όπου τον έβλεπαν τον Άρη, δηλαδή μπορεί να φτερνιζόταν ο Γαλάκος, να χτυπούσε η μπάλα όπως στο ελληνικό με τον Βουτσά, να χτυπούσε το κεφάλι του και θα μπαινε γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ναι, Γαλάκος είχε με τον Άρη μια άλλη τέτοια, όπως και μετά ο Βαζέχα, σωστά το λες. Αν και είχα διαβάσει τώρα, δες από το ένα στο άλλο με πας, ότι ο Βαζέχα νομίζω σε μια άλλη ομάδα έχει βάλει τα περισσότερα γκολ και όχι στον Άρη. Δεν θυμάμαι, έλεγε ρε παιδί μου τότε ότι σταμάτησε τα γκολ που έχει βάλει ο Βαζέχα σε κάθε ομάδα και νομίζω ότι ο Άρης δεν είναι. Όχι, θυμήθηκα ένα συγκεκριμένο Άρης Παναθηναϊκός που κερδίζεται 1-0 μέχρι το 75 και μετά σε 1-4 γκολ Παναθηναϊκός. 1-4. Και κάνατε επεισόδιο. Είναι στο 1-4. Το 1-4 γίνεται ενώ είναι ο κόσμος στη θύρα 3 μέσα στο γήπεδο πίσω από το τέτοιο. Είχαν πέσει τα. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ο Βαζέχα, το βάζει και δεν ψιλοπανηγυρίζει και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ήταν λίγο δύσκολο να πανηγυρίσει και οι άλλοι δύσκολο να μπουν, δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν το θυμάμαι και καλά, αν και ήμουν στο γήπεδο. Αυτό που θα ήθελα να ξαναζήσω πραγματικά και το έχω πει και άλλες φορές και είναι ένα μας το οποίο θα το άλλαζα μόνο με τελικό Ευρωλίγκας. Τελικό Ευρωλίγκας, άρα κατάλαβα. Μπάσκετ θα μου πεις. Ναι, μπάσκετ θα σου πω, τι ας πω, μπάλα. Μπάσκετ θα σου πω. Μπάλα, τι να. Δεν έχει, ο Άτς τίτλο δεν έχει πάρει. Εντάξει, στη Μαδρίτη θα σου πω που ήμουνα στη Μαδρίτη. Τι άλλο να σου πω από μπάλα. Εντάξει, κάνα Άρης ΠΑΟΚ θα θυμηθώ. Τι να θυμηθώ άλλο από μπάλα. Κάνα ευρωπαϊκό, με Ipswich τέτοια. Ήμουνα με Ipswich στο 3-1, μου στο Καφτατζόγλιο μέσα. Εντάξει, τότε ήμουνα αρισί γυμνασιόπεδο ήμουνα. Εντάξει, διαφορετικό. Άλλο να είσαι έφηβος, άλλο να πηγαίνεις σχολείο. Να έξω 17, 18 ή 20 όταν ήμουν στα Final Four. Αλλά αυτό που σου λέω είναι το μάτς με το τρίποντο φυσικά του Γιαννάκη, γιατί υπάρχει και μια τέτοια, μια ιδιαιτερότητα σε όλο το μάτς. Δεν ξέρω, εσύ ίσως στο μάτς αυτό ήσουν, έτσι. Ήμουν και είμαι ακριβώς πάνω από την πινακίδα σπίς πρόνοια. Όχι από την πλευρά που πήγε το καλάθι το τρίποντο. Α, στη θύρα τότε 4, 5, 6, 7. Όχι προς τη 10, όχι προς τη 10. Ναι, στην 7, όχι προς τη 10, όχι προς τη 10. Στην 7, κάτω ακριβώς κάτω, δηλαδή στο κάγκελο ή στο. Κάτω κάτω. Εκεί που αν δεις το παιχνίδι είναι ασπής πρόνοια και είμαι ακριβώς από πάνω. Θέλω να το δω μόνο και σένα, να σε δω κιόλα. Θέλω να σε δω. Εγώ ήμουν. Πρέπει να σου στείλω όμως τώρα πριν 25 χρόνια αυτό. Ναι, πώς ήσουν, δηλαδή θα σε γνώρισω μας εδώ με στο βίντεο. Μπορεί και όχι, θα σου πω όμως. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το μάτς είμαι στο πέταλο, το οποίο πέταλο ήταν τότε μισό-μισό, έτσι. Μισό-μισό. Μισό-μισό, συν βέβαια. Βέβαια, την πρώτη χρονιά ή τη δεύτερη, αν θυμάσαι καλά, το πέταλο το είχε το όλο γηπεδούχος. Το είχε ο γηπεδούχος όλο. Μετά έγινε μισό-μισό. Όλο, έγινε μισό-μισό, βέβαια βγάλε. Μισό-μισό, δεν είναι μισό-μισό, 1/4 ένας, 1/4 άλλος και το μισό ήταν κενό. Ήταν και εντάξει, πολύ μικρό. Ναι, και πολύ τα μικρό, δύο σκηνιά. Εγώ, εγώ σε αυτό το μάτι. Πάντως, sorry που σε διακόπτω. Ναι, όταν είχε ο γηπεδούχος όλο το πέταλο, ναι, μετά, από εκεί πέρα δεν είχε καθόλου κενό. Τίποτα. Μόνο εντάξει, ναι, είχε δύο μέτρα. Okay. Είχε δύο μέτρα. Εντάξει, ναι, ναι, το τίποτα, σκηνί, ναι, δύο μέτρα. Ναι. Στην ουσία μηδέν είχε. Εντάξει. Ναι, είχε δύο σκηνιά. Τρεμένο πάλι, φίλε. Είμαστε ευλογημένοι που ζήσαμε τα ρησπά. Δηλαδή δεν περιγράφονται αυτά. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά στο συγκεκριμένο θα σου πω την ιστορία, γι' αυτό σου λέω. Εγώ νόμιζα όνειρο έβλεπα. Συνέχισε για να σου πω και εγώ την ιστορία από αυτό το παιχνίδι. Θα μου πεις, τελειώσω. Εγώ δεν είμαι μεγάλη, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ήμουν απλά στο σκηνή, ρε παιδί μου. Το λέμε στο σκηνή, στο σκηνή. Δηλαδή το χέρι μου έπιανα, το αριστερό μου χέρι έπιανε το σκηνή, έτσι. Και ήμασταν έτσι στιβαγμένοι, έτσι όπως και από την άλλη πλευρά υπάρχουν. Είχα ξέρει αυτά τα Άρης ΠΑΟΚ πάντα, ρε παιδί μου, έλεγε με τον απέναντι, έτσι ξέρει τα γαλλικά, α πούμε, αρεσί, α πούμε, ξέρει τι χειρονομίε, τα κλασικά. Είχα ένα ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα που να ακούει, τέλος πάντων, ήταν ένας φίλε, ένας χοντρούλης, ο οποίος, τώρα να πούμε ότι το μάτς είναι 2-0 στην κανονική περίοδο, έτσι, για να δώσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η διάθεση, το mood. Ο ΠΑΟΚ έχει μειώνει κάνει... ο Άρης 2-1. Όχι, ο Άρης, όχι. 2-0 ο Άρης στην κανονική διάρκεια, γυρίζει ο ΠΑΟΚ από τη Σαραγώσα, έτσι, πρωταθλητής, η κυπελούχος Ευρώπης, λοιπόν, κάνει το 2-1 ο ΠΑΟΚ, κάνει το 2-2 ο ΠΑΟΚ, έτσι, ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ. Και έχει και το momentum. Κατάλαβες ποιο μάτς λέμε, ρε. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Τα μπέρδεψες. Ναι, κατάλαβα. Με το τρίπο του Γιαννάκη. Με δεν κρίνει το πρωτάθλημα εκεί. Κρίνει στο επόμενο το σέλεγχο. Στο επόμενο. Λέω ποιο είναι, λέω από την αρχή. 2-4 βγαίνει ο νικητής και μεταφέρουν τα αποτελέσματα της νίκης της κανονικής περίοδου. Ο Άρης, ο Άρης έχει 2-0 στην κανονική περίοδο. Έρχεται ο ΠΑΟΚ κυπελούχος Ευρώπης, κάνει το 2-1. Κάνει το 2-2, εκεί που πήρε και την μπάλα και την έδωσε ένα σούτ, την έφτασε στην οροφή του. Ο Φασούλας, άλλη χρονιά είναι αυτό, λέει. Ο Φασούλας το κάνει αυτή τη χρονιά που το πήραμε το πρωτάθλημα. Άκου τι σου λέω. Λοιπόν, ξέρεις που το κάνει αυτό ο Φασούλας.
Ωραία. Πάω Κάρι 99-93. Ωραία, άστο αυτό είμαστε. Που έκανε ο Φασούλας. 2-2 γίνεται και είμαι στις 4 νίκες. Έτσι, από 2-0 γίνεται 2-2. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι το 5ο μάτς τώρα. Το 3ο στο playoff. Είναι το 5ο μάτς και συνεχίζει και κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί κέρδιζε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή το mood είναι ότι κάνουμε από 2-0, το κάνουμε και 3-2 και τελείωσε. Μετά που να. Σε όλη τη διάρκεια που ο ΠΑΟΚ προηγείται. Έχω απέναντί μου, σου λέω, είμαι στα σκηνιά, είναι στα αντίπαλα σκηνιά, είναι ένας ΠΑΟΞης, ο οποίος ήταν έτσι, θα το πω έτσι λίγο τέτοιο, ήταν γεματούλης, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, εκεί είχε ρε φίλε, έπαιζε, τότε υπήρχε το σύνθημα του ΠΑΟΚ που φώναζαν, ΠΑΟΚ, ολέ, και βαρούσε, έκανε τύμπανο την κοιλιά του και με έδειχνε εμένα. Έκανε τύμπανο την κοιλιά και έκανε... Εγώ θυμάμαι και σύνθημα από αυτό το παιχνίδι. Στάρα, το τύμπαλο σου βάρα. Ναι, εντάξει, πολλά. Πριν ξεκινήσει το μάτς, ναι. Πρώτα υπήρχαν πολλά έτσι που την ώρα του παιχνιδιού έβγαζε ο ένας και απαντούσε ο άλλος. Τέλος πάντων. 20 πόντι του Μπρουναμόντι. Του Μπρουναμόντι, ναι, 20 πόντι του Μπρουναμόντι όταν έχασες από το. Και δεν πήγες τελικό. Λοιπόν, και ξέρεις τώρα από 2-0-2-2 μας κερδίζεις κιόλας. Εγώ είμαι στα μαύρα τέτοια. Δεν τον κοιτάω. Δηλαδή, κοιτούσα ίσια, αλλά το μάτι μου το αριστερό έπεφτε πάνω του, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορούσα να τον κοιτάξω γιατί με κοροϊδεύε, με έκανε τέλος πάνω. Πάω κάπου πάνω. Με το που μπαίνει ρε φίλε το τρίποντο του Γιαννάκη, κάνω ένα σάλτο από τα σχοινιά, φτάνω στη μέση του δρόμου. Το τι τον έκανα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Το τι χειρονομίες τέτοιο, με πιάσαν βέβαια οι αστυνομικοί, να πω την αλήθεια. Με δώσαν δύο κλωτσίδια, με πήγαν στη θέση μου. Δεν μπορεί να το ξεχάσω αυτό. Δεν με κοίταξε, φίλε, δεν γύρισε το κεφάλι του. Δεν γύρισε το κεφάλι του και θυμάμαι ένα στη θύρα 10 που χτυπιόταν πραγματικά ένα μπαοξί. Ήταν σοκαριστικό, ξέρεις γιατί. Ναι. Εγώ σαν όνειρο το ζούσα εκείνη την ώρα, τα τελευταία αυτά λεπτά. Ξέρεις γιατί. Γιατί τελείω βολές ο Κόρφας. Ναι. Και κάνουμε το σκόρ 81-85. Περνάμε δηλαδή. 4 πόντους μπροστά. Κάντε γρήγορη επίθεση. Κάντε γρήγορη επίθεση. Ο Γιαννάκης το βάζει, νομίζω, λέει. Ο Γιαννάκης λέει. Τον αφήνει ο Φασούλας. Τον αφήνει ο Φασούλας, λέει. Από εγώ θα έκανα φάουλ εκεί. Εντάξει, σας έκανε φάουλ. Και μετά, επαναφορά, μπορεί να θυμούνται λάθος. Πιο πολύ δεν την κάνει τη λάθος πάσα φάσα. Την κάνει ο Μπάρλο. Την κάνει τη λάθος. Παίρνει ο. Ποιο παίρνει την μπάλα. Ο Αγγελίδης. Και τη δίνει στο Γιαννάκη. Ο Αγγελίδης και τη δίνει στο Γιαννάκη. Ναι. Ο Αγγελίδης τη δίνει στον Γκάλι και ο Γκάλι τη δίνει στο Γιαννάκη. Α, και ο Γκάλι στο Γιαννάκη, ναι. Ναι. Και ο Γιαννάκη βάζει το τρίποντο, ναι. Λοιπόν, ναι. Πάντως και στο τελευταίο παιχνίδι, το play-off, ρε φίλε, εκείνο δεν ήταν καλά κεφάλ πάντως. Ναι, στο Σέλερς λες, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τώρα... Για την κρισιμότητα του μάτς, μιλάμε ναι. Ξανά το τελευταίο. Κοίτα, με πιάνεις κιόλας εσύ, είσαι πραγματικά δεν ξέρω ούτε πραγματικά ούτε συνονοημένοι να ήμασταν. Χθες το βλέπα αυτό. Το βλέπω, όχι το μάτς. Φυσικά το τελευταίο, γιατί ποστάρουν, ξέρεις, πολύ στο Facebook και έβλεπα έτσι την τελευταία τέτοια. Η τέτοια όταν το δείχνει το replay, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται επαφή να υπάρχει. Αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν φαίνεται επαφή να υπάρχει στο Sellers. Αλλά τώρα από την κάμερα που φαίνεται από πίσω, από μπροστά δεν ξέρω τι έγινε. Να σου πω, από πίσω δεν φαίνεται επαφή να τον κάνει. Ναι. Αλλά εντάξει και πάλι. Πάντως μετά έχουμε χρόνο, φίλε, και νομίζω κάνει λάθος το Σταυρόπουλος. Κάτι γίνεται στο τελευταίο. Κάνει λάθος ο. Είναι ο Παπαχρόνης από κάτω. Ο Παπαχρόνης, ενώ έχει 2 δευτερόλεπτα, νομίζω ότι λύγει τότε και την πετάει την μπάλα. Ενώ μπορούσε να κάνει και μπάσιμο. Εντάξει, ήταν μια υποτυπώδες άμυνα που έκανε. Σήκω στα χέρια, νομίζω ο Αγγελίδης ποιος ήταν. Μπορούσε να κάνει μπάσιμο, είχε 3 δευτερόλεπτα, νόμιζε ότι είχε. Άγαλμα στον Παπαχρόνη για να συνεχιστεί, ρε φίλε, το τέτοιο, αυτή η μεγάλη ιστορία του ΠΑΟ. Κατάλαβε τι γίνεται, του μπασκετικού ΠΑΟ. Αυτό πραγματικά, πραγματικά αυτό το μάτς. Πρόσεξε, δεν σου λέω το επόμενο που ήταν σχεδόν πανομοιότυπο, αλλά έδωσε το πρωτάθλημα στον Άρη. Σου λέω αυτό το μάτς, έτσι. Γιατί είναι ένα μάτς το οποίο πιστέψαμε ότι πραγματικά από 2-0 γίνεται 2-3 και τελειώσαμε. Ήταν αυτό, ήταν τετέλεσθεν. Αλλά να είναι καλά ο. Ο Μπάρλο και ο Γιαννάκης είναι πραγματικά, να σου πω ότι τότε δούλευα σε βίντεο κλαπ και ξέρεις με τι γινόταν σε ναι, αυτά τα μάτσα. Ερχόντουσαν και ζητούσαν από Αθήνα, ας πούμε, άνθρωποι και ζητούσαν αυτά σε, να τους το κάνουμε αντίγραφο και να το αγοράσουν. Πρόσεξε για να το έχουν. Δεν σου μιλάω για έναν δύο. Σου μιλάω για. Μιλάμε τώρα, είμαστε στη δεκαετία της κασέτας και γινόταν πανικός, ας πούμε, για αυτά τα μάτσα. Για αντίγραφο να το έχουν σπίτι. Όλη αυτή τη σειρά και τα 6 μάτσα. Τα 4 του Ντεκέι ήταν άλλες εποχές. Έχω πολύ πράγμα από εκεί, δεκαετία 80, έγραφα πολύ πράγμα. Και όταν πήγαινε γήπεδο, ας πούμε, έβαζε τη μάνα μου το γράφει. Ναι, απλά είναι. Απλά ξέρεις, για να προσπαθούσα να κερδίσω και χώρο, ρε παιδί μου, στην κασέτα στην τρίωρη. Συνήθως, ρε παιδί μου, χρούσε 2 αγώνες μπάσκετ. Αν είχε όμως μέσα και το ημίχρονο διαφημίσει και τα λοιπά, αν πήγαινε κάποια παιχνίδια παράτες, δεν χωρούσε. Οπότε πρέπει να πάρει ναι. Τετράωρη, άλλες άλλες εποχές, όπως λες, με τις 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες κασέτες, οι μεγαλύτερες. Και πραγματικά αυτό που λέει συμφωνώ, είμαστε άσχετα
που εμείς ήμασταν ηγητές στα περισσότερα παιχνίδια, ήταν αυτό που γινόταν η ιεροτελεστή, εγώ θα το πω. Σε αυτά τα παιχνίδια όλη πραγματικά. Το βίωνε και όλη την εβδομάδα και η ατμόσφαιρα μέσα στο παλέ ήταν εξαιρετική. Έτσι. Όχι ότι πάλι δεν είχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, και επεισόδια απ' έξω κτλ. Αλλά πάλι είχε, πέρα, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε ότι ήταν του Δελασάλ, ούτε οι Αριανοί, ούτε οι Παοξίδες. Αλλά αυτά που γίνονται τώρα έτσι, με μαχαιρώματα, με δολοφονίες, με αυτά, με ραντεβού, ελάτε να σας. Τώρα τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Πραγματικά μεγαλώσαμε και εμείς τα βλέπουμε και διαφορετικά. Εγώ και τότε, εντάξει. Δεν τα βλέπα έτσι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Δεν μου λες στην Κέρκυρα, στον Παράζ, είχες πάει. Όχι. Είχα πάει όμως στο Βόλο. Δεν βρήκα στην Κέρκυρα. Στο Βόλο όμως το μάτς που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό για να πάμε στον Παράζ ήμουνα. Κάτσε να ακούσουμε τι έχει να πει και ο φίλος. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο σας. Ποιος θα μπορούσε να πάρει μετά από τέτοιες θύμησες. Ο Θανάσης, ο Αριανάσης. Έλα, ο... Το παοκτάκι τον ακούμε. Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όλα τα παιδιά σήμερα, όταν όλα τα παιδιά σήμερα, ανεξαρτήτου ομάδος και να είναι, ξέρετε, εγώ το γιο μου τον έβαλα να δει κασέτες. Τα μάτσα αυτά, γενικότερα. Βέβαια. Τον έβαλα να δει κασέτες όλη αυτή τη δεκαετία. Τον έβαλα να δει Βασίλη Χατζηπαναγή, κασέτα. Mm-hmm. Τον έβαλα να δει την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Καλό, η κασέτα. YouTube τον έβαλες, μην μας πας έως το 1980. Όχι. Τι? Φίλε, περίμενε. Έχεις βίντεο. Ο Μπόσμαν με έδωσε κασέτα, κασέτες, ξέρεις, εκείνες τις παλιές, που τις έβαζε στο κασετόφωνο, στο βίντεο. Έχεις βίντεο, συγγνώμη. Θανάση, ένα. Εγώ δύο βίντεο έχω ακόμα. Εσύ έχεις, ρε φίλε, εντάξει, εσύ έχεις λόγο του αρχείου σου. Αυτό, Θανάση, εσύ έχεις βίντεο player. Έχεις βίντεο player. Ναι. Έχω να δω 20 χρόνια βίντεο player. Τι να πω, 15 τουλάχιστον. Και μου έδωσε ο Μπόσμαν τις κασέτες, την πορεία της Εθνικής. Ναι, την πορεία της Εθνικής τα είχε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, είναι κάτι που πολλές φορές μιλάω. Πρώτο μάτς με Ρουμανία στο Ευρωμπάσκετ του 87, λες, έτσι. Ναι. Ναι, με Ρουμανία πρώτο μάτς, Ιουγκοσλαβία. Με Ρουμανία πρώτο μάτς, Ιουγκοσλαβία και τέτοια. Λοιπόν, μισογεμάτο με Ρουμανία, έτσι. Πρώτο μάτς. Ναι, μισογεμάτο, ναι. Έχει δει όλα αυτά. Έτσι. Και του έχω μιλήσει για ορισμένα πράγματα. Ναι, μεν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να το νιώσουν. Αυτό που είπες εσύ, Παπαδόπουλε, μια εβδομάδα που ήμασταν όταν ήταν το Άρης Πάγου, μια εβδομάδα, ας πούμε, δεν κοιμόμασταν το βράδυ, που θα βρούμε εισιτήριο, πως θα πάμε στο γήπεδο, τι θα γίνει. Το 2-300, την καταλάβεις. Όλο εκείνο το κλίμα, γιατί ζούσαμε για εκείνα τα παιχνίδια. Και ένα άθλημα το οποίο έτσι μέχρι το 2004-2005, να πω 3-2, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι όπως είναι τώρα, έτσι, γιατί μετά από το 5-6 νομίζω το άθλημα πήρε μια κατηφόρα, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός η δεκαετία του 2000 έκανε αυτά που έκανε, και τα έκανε αυτά που έκανε γιατί υπήρχε μια τρέλα και έριξε πακτολό εκατομμύριο ο άλλος για να τα κάνει αυτά που τα κάνει. Αλλά αυτά που γίνανε στη δεκαετία εκείνη, το να κλείνουν ταβέρνες, ας πούμε, το να μην πέσουν κινηματογράφοι. Ναι, και για τα μας, Άρης Πάοκ, έτσι. Ναι, ρε παιδί. Πάντως να σου πω κάτι, πέραν του ότι είμαι Πάοκ, έτσι, να σου πω κάτι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός. Όχι. Το γεγονός ότι δεν μπορέσετε να πάρετε τελικά πρωταθλητριών. Αν και για μένα η ομάδα της Σαραγώσα ήταν πιο πλήρης. Με Μάικ Τζόνς, Μπράνκοβιτς κτλ. Αλλά εκεί πέρα έχει προβλήματα για ο Γκάζι με τον Ιωαννίδη. Ξέραμε εκεί, Παπαδόπουλε, ξέραμε εκεί ότι μέσα στη Σαραγώσα με την Μπαρτσελώνα, μόνο αν τη βρίσκαμε στον τελικό είχαμε πιθανότητες. Στον ημιτελικό δεν είχαμε. Το λάθος είναι, τελευταία αγωνιστική που χάσαμε από τη Σπλίτ και αλλάξαμε αντίπαλο. Έτσι. Από τη Γιουγκοπλάστικα σε νεκρό χρόνο με του Ράτζα το. Ο Ράτζα μπορεί να μας τύχει σε ένα ευρωπαϊκό όντως. Εδώ μέσα το 79-80. Όχι. Ναι. 79-80 εδώ μέσα. Εδώ μέσα χάσαμε. Α, 79-80 το μάτι, το αποτέλεσμα. Νόμιζα ότι ναι. Ενώ μέσα εκεί τους είχαμε κερδίσει. Κερδίσατε. 85-89. Ναι, μέσα. 85-89. Ναι. Πέρα 4 πόντους. 4 πόντους κερδίσαμε. Είχατε και κόσμο εκεί, Ναι, είχε κόσμο. Καμιά κατοσταλία. Και δεν θα ξεχάσω που. 87, με λέει ο πατέρας μου, μην τυχόν και δεν πας
το πρωί στη δουλειά. Ποια δουλειά, εγώ με το φιλαράκι έφυγαμε για Παρτιζάν Βελιγράδι επάνω. Mm. Λοιπόν, και λέω, έχει γούστο να πουλήσει το φορτηγό όταν γύρισε στο σπίτι. Ναι, γιατί λοιπόν, η δουλειά σου είναι με το φορτηγό, έτσι. Ναι, καλά, λίγο δύσκολο. Ναι, λοιπόν το 87. Ωραίο, ωραίο ήταν εκείνο, ωραίο έκδομο. Και κινδύνευσε να γίνει αυτό, να πούμε, γιατί ήταν τρελός ο πατέρας μου. Αλλά να είναι καλά η μάνα μου. Κράτησε τα μπόσκα και σώσαμε την επιχείρηση που λένε. Και εκείνο το παιχνίδι εκεί πάνω στη Ιουγκοσλαβία θα μου μείνει αξέχαστο. Δηλαδή να είναι περισσότεροι Έλληνες από τους Ιουγκοσλάβους μέσα εκεί πέρα. Εντάξει, είναι μια δεκαετία που θα ήθελα, ας πούμε, να την ζήσουν οι νέοι. Άρα λες αυτά τα δύο μάτς, έτσι, σε αυτό το ερώτημα που, του Παναγιώτη. Που λέει, ας πούμε, πέντε μάτσα. Δεν το άκουσε ο άνθρωπος, μην το άκουσε. Είπε τρία, μην πούμε, πέντε είναι πολλά. Τρία μάτσα, ας πούμε, που θα ήθελες να ξαναζήσεις από αυτά που έχεις πάει, έτσι, που έχεις παρευρεθεί, ποια θα ήταν, ας πούμε. Μας είπες τα δύο προφανώς ή όχι. Κατάλαβα καλά. Θέλω, ας πούμε, ένα είναι. Ένα παιχνίδι είναι από αυτά, διαλέξει από τα δύο. Εσύ θα διαλέξει ένα παιχνίδι με την Παρτιζάν. Γιατί είναι καρπών παιχνίδι. Είναι καρπών παιχνίδια που θέλω να ζήσω και με την ΕΦΕΣ. Και με την ΕΦΕΣ στο Τωρίνο. Στην μπάλα δεν έχεις κανένα, μόνο μπάσκετ. Μπάλα. Ο Φαθάς είναι και μεγαλύτερος, δεν είναι 55-56. Είναι 55-56. Για την μπάλα να σου πω, εντάξει, όλοι θα πούνε εκείνο. Εγώ θα σου πω ένα άλλο παιχνίδι. Εγώ θέλω το παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Κοίτα, σαν απόδοση εδώ μέσα. Γιατί δεν ήμουνα στη Μαδρίτη. Αλλά αυτό που έζησα μετά από εκείνη τη σφαγή που έφαγα με τον Παναθηναϊκό και ο ξάδερφός μου έλεγε μετά το παιχνίδι εκείνο, μη στεναχωριέσαι, θα ζήσουμε την Τετάρτη με γκολ του Χαβίτη την καλύτερη στιγμή. Είναι τέσσερις μέρες μετά το ηλεκτροχαβίτο με το πέναλτι του Χαβίτη στον τέτοιο, στο Βίντρα. Ναι, στο Βίντρα. Δηλαδή κέρδισε πέναλτι ο Βίντρα. Δηλαδή να το πει, ας πούμε. Δηλαδή μόνο που λες ότι γίνεται πέναλτι πάνω στο Βίντρα. Λες, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Σε όλους μπορεί να γίνει πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Θανάση, άρχισε το χέρι σου μέσα. Άντες. Ήμουν. Καλά σου λέει. Εγώ δεν μου σου άρεσε τέτοια. Κοίταξε, θα σου πω λίγο. Καλά σου λέει, δίκιο έχει. Άρεσε τέτοια, δεν πρέπει να το βάλει. Ναι, θα μπορούσα να σε βάλω το Άρης Ιψιτς. Που κοντεύω να πάθω καρδιά σε μικρή. Ναι, το 3-0 που είναι. Μετά το 3-0, την ευκαιρία. Την κεφαλιά του Ζελελίδη που περνάει που κλείνει το δοκάρι. Να γίνει 4-0. Εκεί 5-1 με 4 πέναλτι. Ναι, τρία ύψους και ένα ο Άρης. Και ένα ο Άρης, τέσσερα πέναλτι. Τρία ύψους και ένα ο Άρης. Και ο Άρης. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι πολλά. Όπως δεν ξεχάζω και το μάτσα εδώ μέσα με την Μπενφίκα. Που κερδίζει την Μπενφίκα 3-1 και αναφέρεται. Ήμουνα στο παιχνίδι, ναι. Και αναφέρεται, ας πούμε, και δεν αναφέρεται τόσο πολύ από τον κόσμο. Η Μπενφίκα τότε ήταν. Να ας πούμε, να βάλω μια δυναμικότητα. Ήτανε πριν δύο χρόνια είχε πάρει το πρωτάθλημα. Πριν δύο χρόνια το είχε πάρει. Ναι, πριν δύο χρόνια δηλαδή, ας πούμε, δυναμική. Θανάση, sorry που σε διακόπτω. Θανάση, όταν κλείσεις, όταν θα κλείσεις, να μου θυμίσει ο Ζάβρος μου, το ξεχάσω ρε παιδί μου, να μου θυμίσει κάτι να σου πω για το Πολυμετριών που έχει σχέση με ένα παιχνίδι του Γκλάντμπαχ. Ωραία. Να το ξεχάσω. Κλείνει με αυτό, Θανάση, και έχουμε κι άλλες γραμμές. Θανάση, κλείσε με αυτήν την τελευταία περίοδο. Λίβερπουλ Γκλάντμπαχ το 3-1. Όχι, θα πω μια ιστορία για άλλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι Ιντερ Γκλάντμπαχ. Για άλλο παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Η δεκαετία του 80 μας και ηλικιακά είμαστε στα καλύτερα μας χρόνια πάνω στα ζένια μας. Παίζει ρόλο και αυτό. Είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει, ας πούμε, εντάξει, με τον μπασκετικό Άρη. Ζάχο, ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι μια χαρά και τρεις λίπες. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν μας έδωσε τίποτα, του δώσαμε πολύ περισσότερα και πήραμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο, Θανάση, ένα τελευταίο. Άρης Λόγκερεν, Άρης Λόγκερεν, ήσουν μέσα. Ένα-ένα, στο Καφτατζόγλου ένα. Ένα-ένα, ήμουνα, όχι. Καφτατζόγλου, Χαριλάου, ρε παιδιά. Χαριλάου, Λόγκερεν. Χαριλάου, είναι ένα. Χαριλάου, Λόγκερεν, ένα-ένα. Ποιος είναι Λάτο, με Λάτο, Λάτο ή Λόγκερεν, Λάτο. Ο Λάτο, δεν θυμάμαι αν είχε ο σκοράκι ο Λάτο, δεν θυμάμαι κάποιος. Και ο Έλκερ έχει παίξει. Και ο Έλκερ, νομίζω ήταν και ο Έλκερ. Και ο Έλκερ ήταν σαν Πρέμιερ Έλκερ. Που μετά... Ο Έλκερ σκόραρε και στην Τούμπα και στο Χαϊλό, φοβερό. Ναι, ήρθε και σου κόρφωσε δύο γκολάκια μετά. Όταν τελείωσε ο αγώνας... Σαν προδοχτή Ελλάδο.
του Χάρη. Κλαίνεις, κλαίνεις αυτό το Θανάση. Έφτασε να βρει τσιγάρο ρε φίλε. Έφτασε να βρει τσιγάρο έρχεσαι μετά. Ωραία Θανάση, να σε καλά φιλάρα. Να το κάνετε συχνά αυτό, με κρατάς την τροφιά. Όποτε μπορούμε, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Όποτε μπορούμε, είπαμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου. Εγώ είμαι. Ναι, το όνομά σας, αν θέλετε. Πασχάλης Ολυμπιακός. Γεια σου Πασχάλη. Και ο Παναγιώτης είναι, έτσι. Γεια σου Πασχάλη. Χαίρετε, γεια σου Παλκάρη. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ήμουν στη διοίκηση του Άρη. Άθελα την Ολυμπιακός. Στη διοίκηση λοιπόν, του Άρη σε ποιο ποστό, αν επιτρέπετε, πώς να μας πει, σε ποιο στον έρασί του. Επιτρέπετε, λοιπόν. Ναι. Εγώ ήμουν αθλητής στο Χάντβολ. Α, αθλητής. Και όταν σταμάτησα ήμουν γενικός αρχηγός του Χάντβολ. Mm-hmm. Τότε δεν υπήρχε ΚΑΕ, ήταν, πώς το λένε, Αλφα Σίγμα. Κατάλαβα, ναι, εντάξει. Και κάθε Δευτέρα είχαμε συμβούλιο στο Μοπαναστασίο. Ωραία. Επί εποχή Μιχαηλίδη. Λοιπόν, όλα αυτά τα μάτς τα έχω δει. Γιατί πήγαινα πολύ πιο μπροστά για να βάλω τους αθλητές από την 20 θύρα 20. Δωρεάν μέσα. 20 σε ποιο γήπεδο το λες? Το παλέτης. Δεν έχει 20, δεν έχει 20 θύρα. Τη 10 λες θα εννοείς. Τη 10. Τη δηλασία στην άκρη. Ναι, ή από κάτω από το βοηθητικό λογικά που θα μπαίνανε. Υπήρχαν... Από το ρολόι δίπλα. Ναι. Σκουρτίνες. Μετά κατέβαινα στο κάγκελο, είχε ένα πορτάκι μικρό. Έτσι. Από το πορτάκι έμπαινα, πήγαινα και καθόμουν στα επίσημα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, την εφημερίδα που λες για το Γιαννάκη, η Μακεδονία ήταν στη Τζιμισκή και στην είσοδο της των γραφείων. Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, ναι. Δύο η ώρα υπήρχε, έβγαινε η έκδοση. Οπότε 4 η ώρα που πήγε στο σταθμό ήταν πολύ αργά. Όχι, 4 παρά σου είπα για τα Sport Vora, δεν σου είπα για τη Μακεδονία. Μα, ή τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα ποιο είναι, ότι εκείνη τη βραδιά εμείς θέλαμε το νέο. Ναι. Εντάξει, αν όντως υπέγραψε ή όχι. Ότι όχι, είχε υπογράψει. Είχε υπογράψει από την προηγούμενο απόγευμα, είχε υπογράψει, προς βράδυ. Είχε υπογράψει. Ότι ήταν παίκτης του Άρη, ναι. Αυτό το εγώ τουλάχιστον το ήξερα. Λες νωρίτερα, εντάξει. Ναι, ήταν επιθυμία του Θεόφιλου του Μητρούδη και τον έκανε δώρο ένα μπεβέ. Ναι. Γιατί τότε ο Μητρούδης είχε την μπεβέ και την Ρενό. Εγώ θυμάμαι ότι έγινε και ένας ψιλοέρανος ανάμεσα και σε κάποιους επιφανείς τότε Αριανούς, γιατί υπήρχε ένα χάσμα. Ένα μπεβέ του είχε δώσει, ναι. Το οποίο το πήρε η γυναίκα του, και ένα Ρενό 11, το οποίο το πήρε αυτός. Ωραία, ωραία Πασχάλη. Κλείσε με αυτό λοιπόν, Πασχάλη, κλείσε με αυτό γιατί έχουμε γραμμές για να γίνει. Κλείσε με την τελευταία σκέψη. Λοιπόν, και ψάχνω να βρω την κασέτα από την, πώς το λένε, τότε που ο Νίκος ο Γκάλης έπιασε την μπάλα και την έκανε... Τη γύρισε. Τη γύρισε. Προημιτελικός κυπέλου. Το έχω. Προημιτελικός κυπέλου 1988-1993. Όλα τα ξέρει. Τα ακούσα εγκυκλοπαίδειας. Ο Παναγιώτης. Λοιπόν, άκουσα να δεις τι έγινε σε εκείνο το μάτι, τελευταίο και κλείνω. Είχα παρατήσει το αυτοκίνητο μου στη μέση του δρόμου και ήμουνα πίσω από την Πασχέτα στη Ζαμαρία που βγαίνει έξω. Το ένα πόδι επάνω στο, πώς το λένε, είχε τρία σκαλάκια. Το ένα πόδι επάνω στο σκαλοπάτι και το άλλο από κάτω να σφυρίξει τη λήξη και σκοτώ να φύγω. Και με το που κάνει ο Γκάλης αυτή την κίνηση με την μπάλα, ξεχνάω τα αυτοκίνητα όλα, μπαίνω μέσα, τον παίρνω στην πλάτη μου και έγινε το πανηγύρι μετά. Εσύ είσαι σε έχω και σε φωτογραφία, τώρα σε μάθαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν το λέω για να έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις τώρα, θα έχεις αύριο. Μην στεναχωριέσαι. Πλάκα κάνουμε, πλάκα κάνουμε. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, μάλλον και γι' αυτό που πήρα τηλέφωνο. Γι' αυτό που πήρα και είπαμε όλα τα άλλα και δεν είπα αυτό. Λοιπόν, αναρωτηθήκατε γιατί ο Άρης δεν πήρε, πήγε στη Γάδη, πήγε και δεν πήγε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, αυτό
αυτό συζητάγαμε με τον Γιάννη του Νεανίδη πριν 15-20 μέρες, είχε γενέθλια. Mm-hmm. Και του πήρα να του πω χρόνια πολλά. Το συζητήσαμε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή επιτρεπόταν δύο ξένοι. Ναι. Μόνο δύο ξένοι. Ο ένας ο ξένος έπαιζε στο πρωτάθλημα και ο άλλος ο ξένος ήταν. Τα ξέρουμε πάνω και αυτά, ναι, είναι γνωστά. Ο ένας έπαιζε στο πρωτάθλημα και ο ένας έπαιζε και στην Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Και κανένα μεγάλο όνομα δεν ερχόταν για να παίζει μόνο στην Ευρώπη. Οπότε παίρνανε έναν Αμερικάνο. Εντάξει, υπήρχε έλλειμμα. Αμφιβόλου αξίας. Δεν το κούλησε την πρώτη χρονιά, την μια χρονιά, στη Γάνδη. Και τη δεύτερη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε ο Άρης ποτέ να πάρει ένα τίτλο εκεί πέρα. Ωραία, Πασχάλη, να είσαι καλά, φίλε μου. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις, έτσι, και τα στοιχεία που μας έδωσες. Και λυπάμαι που λείπει ο Τάσος. Ήθελα λίγο να τον... Αύριο θα μιλήσει για Ολυμπιακό. Αύριο, σήμερα για Άρη, να είσαι καλά. Να τον κάνω μαζί στα νεύρα. Να τον κάνω μαζί στα νεύρα. Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γενέθλια. Ωραία, θυμήθηκε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Άμα δεις κανά τον κύριο Ιωαννίδη, να τον ευχαριστήσεις και από μέρους μου που πέσαμε με σφαγές επί υφυπουργίας του, έτσι μην το ξεχάσεις, να είναι καλά ο άνθρωπος. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ο οποίος δεν πρέπει να λέω στα καλά του. Ναι, υπάρχουν τέτοιες ότι έχει κάποια θεματάκια υγείας, ναι. Τώρα με ακούω δύο φορές. Α, όχι, εντάξει, okay, εντάξει. Έλα, πάμε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Σταύρος, φίλε. Έλα, ρε Σταύρο. Έλα, ρε, γεια σου, Σταύρο. Τι κάνετε, καλά. Σταύρος από Καβάλα, πάω ξέρεις, έτσι. Καλώς τον. Αυτός πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος, φίλε. Χθες τον άκουγα και βγάζει μια έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί, μέσα από την ψυχή του ένα πράγμα, δεν ξέρω, στην ομιλία του. Μια καλοσύνη. Ναι. Είναι το ηχόχρωμα, είναι το ηχόχρωμα. Ναι. Έλα, πες τα πρώτα. Πριν λέγατε, παιδιά, για το πόσο ευθύνεται το Champions League που χάλασε το ελληνικό πρωτάθλημα κατά κύριο λόγο και κάποια άλλα βέβαια πρωταθλήματα. Ναι. Πάρα πολλά πρωταθλήματα. Το αγγλικό βέβαια δεν χάλασε καθόλου, παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει επηρεαστεί καθόλου και πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί ποτέ. Λόγω των χρημάτων δεν χάλασε και έτσι. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουν χρήματα. Εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Δηλαδή εκεί μόνο από τα τηλεοπτικά, αυτά που μοιράζονται, είσαι πλούσιο σε εισαγωγικά, έτσι. Μόνο από τα τηλεοπτικά. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ζάχνει και η φιλοσοφία τους. Καλά, συμφωνώ. Συμφωνώ. Σταυρό, να σου πω όμως κάτι. Τα τελευταία, από το Champions League και μετά, ειδικά τελευταία 15 ετία, 20 ετία, οι αγγλικές, βρετανικές κατ' επέκταση τέλος πάντων, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Το βλέπω εγώ στα περιοδικά που έχω. Δηλαδή το 84 πέρα τη Λίβερπουλ των πρωταθλητριών και το μάτσε ένα αγγλικό περιοδικό είχε δύο σελίδες αφιέρωμα. Δηλαδή το βλέπαν πιο. Δηλαδή προτιμούσε το τελικό κυπέλλο Αγγλίας παρά τα κυπελούχο να σου. Βέβαια, δεν το συζητάμε, ειδικά το κυπέλλο, έτσι. Κοίταξε αυτό γιατί γίνεται, παιδιά. Γίνεται γιατί αντιμετωπίζουν, παιδί μου, τους υπόλοιπους στο ποδόσφαιρο. Πάνω σου λέει το ποδόσφαιρο είναι δικό μας. Εμείς το εφευρέσαμε, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Και το αντιμετωπίζουν κάπως υπεροπτικά, ρε παιδί μου. Όπως κάνουν και οι Αμερικάνοι σαφώς με το NBA, ρε παιδί μου. Ότι και λογικό είναι κιόλας. Εντάξει, έχουν άλλη φιλοσοφία. Βέβαια έχουν μπει πολύ ξένοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι καμιά σχέση με παλιά. Οι περισσότεροι είναι ξένοι τώρα που παίζουν μπάλα. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω. Για το ίδιο φοβερά θέμα. Φανταστείτε, αν έκανε ζημιά μία το Champions League, φανταστείτε τι ζημιά έκανε η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, παιδιά. Ω, καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο που λες. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη ζημιά και ιδιαίτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, παιδιά, που λένε ότι φταίει ο Βασιλιάκος. Το 2000 που έγινε η απόσχηση. Ορίστε. Το 2000 που έγινε η απόσχηση. Ναι. Έγινε απόσχηση τέλος πάντων και έγινε τα κλειστά συμβόλαια. Δηλαδή, πρωτάθλημα να πάρει στο μπάσκετ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Φοβερό. Τα πρωταθλήματα είναι άχρηστα, δεν έχει κανένας το ενδιαφέρον να τα δει και τέτοια. Ακόμα και η Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, είναι χάλια. Θυμάστε τότε παλιά το κυπελούχον, το Κόρατς, πόσο δυνατά ήταν σαν κύπελα, ξέρω εγώ, και τώρα είναι ανύπαρκτα εντελώς. Βέβαια, έχεις δίκιο. Γιατί έβγαινε και μία-δύο ομάδες μόνο στο... Σταυρό, εγώ δίνω, συγγνώμη που στο λέω, δίνω μεγάλο λάθος στην FIBA, έτσι. Δεν μπορεί. Τα έχουν ρίξει όλα στο Βασιλακόπουλο ότι χάλασε, λέει, το πρωτάθλημα. Στη FIBA. Δεν μπορεί να πουλάς τις αμπουκά μόνο στους διαιτές και εκείνο μόνο τις πρώτες χρονιές. Έτσι, όποιοι σφυρίζεται Ευρωλίγκα, δεν θα σφυρίζεται στα τοπικά. Άμα θέλεις να παίξει Ευρωλίγκα με αυτούς, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει Ευρωλίγκα, αλλά όπως λέει και ο Παναγιώτης, όποιος παίρνει το πρωτάθλημα πρέπει να παίζει. Αν θέλετε τέτοια Ευρωλίγκα, όποιοι τη θέλουν,
Δεν θα πάρει από τα πρωταθλήματα. Δεν θα φύγετε από τα πρωταθλήματα. Έτσι. Διαλέξτε και πάρτε. Έτσι πρέπει να του πει. Άμα θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα. Έτσι και να μην είναι. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, τι θα γίνει, δηλαδή, εγώ θα πάρω πρωτάθλημα και θα δεν θα παίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και θα παίζει, α πούμε, το Παγκράτη. Δεν γίνεται. Πολύ φοβάμαι, παιδιά, ότι θα γίνει έτσι και στο ποδόσφαιρο και θα χαθεί και εκεί εντελώς. Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή. Δεν νομίζω, φίλε, δύσκολα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ρε παιδί μου. Μακάρι να μην γίνει έτσι, ώστε να. Ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα, υπάρχει, ρε παιδί μου. Και είναι τέτοιο. Παιδιά, το διάστημα που είμαστε καραντίνα, άρχισα να βλέπω κάποιους τελικούς στην Αγγλία τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας, έτσι play-off. Κατά τύχη έβαλα, ρε παιδί μου, και ξαφνικά αυτό με μάγει. Σου άρεσε, έτσι. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για Αγγλία, ρε παιδί μου, και πριν που μιλούσαμε, είδα πόσο έχουν αυτοί οι αγώνες, ρε παιδί μου, γι' αυτό το βλέπουν αυτοί διαφορετικά. Και άρχισα τώρα να παρακολουθώ ρε τεχνικά Αγγλίας, τέτοια Αγγλίας που έχει μαγέψει αυτή η... Conference, ναι, έχει μάτς τα οποία είναι καλύτερα μην σου πω και από Α' Εθνική Ελλάδος, έτσι. Βέβαια εντάξει η ποιότητα, μην φανταστείτε ότι είναι, οι ομάδες είναι τρομερές. Ενώ η Ελλάδα... Πολύ ξύλο, πολύ κλωτσιά. Ενώ η Ελλάδα τρομερή ποιότητα έχει, τρομερή ποιότητα έχει η Ελλάδα. Αλλά εντάξει, αλλά εντάξει είναι πάρα πολύ ωραία, με πολύ κόσμο, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια εντάξει οι ομάδες υποστηρίζουν στην Αγγλία οι περισσότερες στην πόλη τους. Θα μου πείτε οι πόλεις είναι μεγάλες στην Αγγλία και έχει... Ένα πράγμα θα σου πω Σταύρο, εγώ δουλεύω, έχω ταξί, έτυχε να πάρω τρεις φορές Βρετανούς. Ο ένας ήταν από το Manchester και τι ομάδα ήτανε? Wigan. Πήρα έναν άλλο που ήταν Oldham. Και όταν του είπα, έναν άλλο Luton και του είπα ότι είχαν παίξει το 86 τελικό League Cup, νομίζω League Cup κάτι τέτοιο, και τρελάθηκε, σου λέει Έλληνας να ξέρει ότι είχαν παίξει τελικό και League Cup στην Αγγλία, φοβερό. Δηλαδή, που προφανώς ήταν από την πόλη που... Πού να ξέρουν σε ποιον ταξιτζή έπεσαν, δεν ξέρουν τις εγκυκλοπαίδια. Δεν ήξεραν τις εγκυκλοπαίδια. Ωραία Σταύρο. Ναι, να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά φίλε. Να πάρουμε και τον τελευταίο φίλο και να κάνουμε το διπλό διαλυματάκι. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ναι, Ιώργη. Αγαπάμε Ανδρέα. Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος στην Τρόικα που ήρθε με τον Μάρκο. Ναι, Ανδρέου. Έρε μεγάλε Παουξή. Παουξάρα, θυμάσαι σε πρώτο τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Παουξάρα, αποσύρουσα. Άντε πες μαζί γιατί και εγώ Blues New York Knicks. Ήθελα να πω τον κύριο Ζάχο. Ναι. Κύριε Ζάχο. Ακούω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Γιατί τη Μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Με άκουσε η θεία μου από τη Θεσσαλονίκη. Έχω τη δω 37 χρόνια. Σου είπαμε να πάρεις τηλέφωνο. Σου είπαμε να πάρεις τηλέφωνο. Είχε βγει, δεν πήρες όμως μετά. Να σε βγάλουμε στον αέρα. Γιατί νόμιζα με δουλεύανε. Τι σε δουλεύανε. Ήταν νεαρή φωνή της. Με πήρες. Όχι. Νεαρή φωνή της. Ποια θεία μου. Σου έστειλα. Πώς λέει την εκπομπή. Πάμε πακέτο. Σου έστειλα πακέτο. Μη μιλάς. Χατζή. Αντρίου. Πάρα πολύ. Τίποτα. Δεν κάναμε κάτι. Αντρίου με ακούς. Ναι. Ανδρέα, με ακούς, φαντάζεσαι τι γίνει στο Λίπερ εδώ και 2 χρόνια. Έχει ανακαλύψει ότι ο αδελφός σου είναι Ολυμπιακός μετά από 30 χρόνια και βρήκε τη θεία σου μετά από 37. Τι άλλο θες. Ναι, και έναν άλλο να. Νικολίλη Ντρούλινγκ. Άκου. Και από το Ζαγόρα δεν το ξέρεις αυτό. Και από το Ζαγόρα. Θα σου βρει κόμπελα το Ζαγόρα. Βρήκα με αυτό που μου σταροπλάνο. Σταροπλάνο. Κάτσε. Στην Αμερική. Κάτσε. Μίλα να το βρω εγώ. Το κύριο Ζαγόρα. Ναι, τι βρήκε. Βρήκα που είμαστε στο αεροπλάνο. Ναι. Πριν 37 χρόνια το 1983 που την κουπανίσαμε. Τώρα πόσο να. Αυτός με βρήκε. Σε βρήκε αυτός. Και πώς έγινε αυτό. Μιλάω εγώ στην εκπομπή με τον Ζαγόρα και βγαίνει ένας και μου λέει εσείς είναι που είμαστε στο αεροπλάνο μαζί και παίζαμε ζάρια και κουπανίσεις στην Αμερική. Δεν τον εγώ είμαι ο Δημητράκης. Ζάρια στο αεροπλάνο, περίεργο για Έλληνα. Ναι. Μπέζα με ζάρια και προύσε στο δός και έλεγε να ρεώ σπουρκοκάρα. Τώρα εσύ, τώρα δεν ξέρω πώς το έχει τιτλοφορήσει εδώ αυτό. Τα έχω όλα μπροστά μου τα ηχητικά σου. Κάτσε να τολμήσω ένα, περίμενε. Α, κάνω στο διάλειμμα. Ζάχο, κάνω στο διάλειμμα. Αλλά πες μου τι έχει γίνει. Να τα ακούσω. Όχι, περίμενε. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Δεν κλείνω. Περίμενε. Μην κλείνετε. 37 χρόνια.
Εγώ σε ρώτησα πώς θα πάρεις το εισιτήριο και τώρα το έμαθα από τις διαρκείας. Κατάλαβες. Γιατί σε ούζο. Γιατί σε ούζο. Γι' αυτό δεν μπορείς να πάρεις. Τα ούζα δεν είμαι ούζο, Φεραράκο. 37 χρόνια στην Αμερική. Άντε ρε παπά, 37 χρόνια στην Αμερική, εγώ είμαι ούτω, παπά, παπά, παπά λάζει τον Γερμανό, στον παράδεισο ζω, στον παράδεισο ζω, μες στο χρήμα ζω, παπά, παπά, ακούτε τι λέει, ούτω, ούτω. Discrimination αυτό που γίνεται. Discrimination, ναι, ναι, discrimination. Θα το βρω, δεν ξέρω. Discrimination. Discrimination. Γιατί. Γιατί πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο, ναι, μου έκανε ένας Χρήστος, ξέρω εγώ. Και με λέει πώς χρονών είσαι κυρία μου και πώς, ναι, θα λένε. Τι είναι αυτά ρε το λεγό, πώς χρονών είμαι, το λέω. Discrimination, ρωτάσου να κουρατή πώς χρονών είναι, το λέω. Παπά, παπά. Ωραία. Ωραίος, ωραίος. Αγαπάμε, αγαπάμε. Παπαδό που λέει χάρη πάω πτή μου. Γεια σου κυρία. Γεια σου Άντριου. Να σε καλά. Να σε καλά. Το μόνο πράγμα που είναι ο Ζαγόρας άνοιξε χρειάς και δεν ξέρω πώς θα πάρω τηλέφωνο. Άκουσε με. Εσύ δεν τα κατέχεις κιόλας. Viber έχεις ή Messenger. Δεν τα κατέχεις. Από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν, θέλω να πιστεύω, το είπε και ο Γιώργος, και τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα μόνο με Viber, Messenger ή με Skype. Αυτά τα τρία. Skype, μην πας σε κανένα σαντουιτς άδικο και ζητήσεις κανένα σαντουιτς Skype. Το Skype δεν είναι σαντουιτς, εντάξει. Έχω Skype εγώ. Βλέπω το παιδί μου. Έχω Skype. Με Skype πάρ' το τηλέφωνο. Πάρτον. Φαντάσου που φτάσαμε. Ποια Αμερική, ρε. Μια τρίχα είναι η Αμερική τελικά. Εμείς στην Ελλάδα του λέμε τι θα κάνεις για να βγεις στον αέρα. Ναι. Για να βγεις να μιλήσεις. Κάτι και τέτοια. Λοιπόν, Αντρέα, να είσαι καλά, φίλε. Yeah. Να είσαι καλά. Καλά, γόρι μου, πάω κάρα. Γεια σου, πάω κάρα. Γεια σου, Αντρέα. Πάω κάρα, Αντρέα. Είπαμε και πάνω από Ντάρης, Άρη και Πελούχο Ελλάδος, έτσι. 8 έδινε. 8 έδινε. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα, επειδή το θυμήθηκα. Πάμε για αυτό που έλεγες για την Άιντραχτ. Μην καλείτε, είναι... θα πάμε, ναι, στο διάλειμμα μετά, εντάξει, μετά θα ανοίξουμε πάλι. Gladbach. Για την Gladbach. Γιατί πιάσαμε κύπελα Ευρώπης και τέτοια. Το 72 το πήρε ο Άγιαξ των Πρωταθλητριών, το δεν θυμάμαι, το 71 ήταν με τον Παναθηναϊκό, το 72, με την Ίντερ, παίζει τελικό με την Ίντερ. Ναι. Άκου ένα τρομερό γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει, φίλε, και πρέπει η UEFA, φίλε, δεν έχει λογοδοτήσει καν γι' αυτό. Δεν πάει το μυαλό σου, δηλαδή. Ότι το συμβάν που έχει γίνει. Παίζουν στους 16 ή 16 το προημιτελικά. Gladbach Ίντερ. Ναι. Το μάτς λήγει 7-1. Κερδίζει Gladbach. Πρώτο μάτς στη Γερμανία. Ναι. Κάποια στιγμή στο 2-1, όταν είναι το σκορ 2-1, 2-0, κάπου εκεί τέλος πάντων, νωρίς το παιχνίδι, στο 20 λεπτό, 30 λεπτό, πέφτει ένα μπουκάλι στο γήπεδο και χτυπάει στον ώμο έναν Ιταλό ποδοσφαιριστή. Γίνεται μια σύραξη εκεί πέρα, παιδί μου, παίρνει ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής, του δίνει το μπουκάλι στον, το κουτάκι της Coca-Cola στον διαιτητή. Ναι, πέφτουν οι Γερμανοί πάνω, το παιχνίδι συνεχίζεται, λήγει 7-1. Γίνεται ο επαναληπτικός, πάει πιο χαλαρή η Gladbach, παιδί μου, ξέρεις, 7-1, ναι, χάνουν 4-2. Κάνει ένσταση Ίντερ και τι γίνεται. Για πες, δεν το... εντάξει, πού να το θυμάμαι. Τι αποφασίζει η UEFA. Ακυρώνει το πρώτο μάτς. Το 7-1. Μετράει το 4-2. Και γίνεται τρίτο παιχνίδι με σκόρα πρώτο αγώνα 4-2 πέρα της Ίντερ να γίνει στο Βερολίνο. Και πόσο λέει γι' αυτό? 0-0. Πέρασε Ίντερ. Και μετά είπες πήρες, γιατί δεν σε πια, από την αρχή δεν σε παρακολουθούσα, έβαζα το διαφημιστικό διάλειμμα, τι είπες, το πήρε Ίντερ μετά, τι έγινε? Πήγε τελικό με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Όμως ακυρώνει η UEFA το πρώτο παιχνίδι, 7-1, το διανοείς αυτό? Και μετράει μόνο το δεύτερο, τον επαναληπτικό μετρό που κέρδισε Ίντερ 4-2. Που πήγαν και άλλοι πιο χαλάρα. Μια απόφαση που σήμερα δεν θα μπορούσε να έχει εφαρμογή, έτσι. Δηλαδή... πώς θα γίνει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ναι, ή τουλάχιστον το αποφασίζει πριν γίνει το δεύτερο μάτς. Γιατί άλλο τώρα να ξέρω, ρε φίλε, ότι ακυρώνει το πρώτο αγώνα και δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όπως βλέπεις, Παναγιώτη, και οι νόμοι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αλλάζουν. Δηλαδή αυτή που λες η απόφαση. Αν ξαναγίνει τώρα, αποκλείται να υπάρχει τέτοια απόφαση, έτσι. Προφανώς δεν υπήρχε άλλο περιστατικό πριν από το 72, ρε παιδί μου, και δεν ξέραν τι να κάνουν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ουσιαστικά, ρε φίλε, σφάζει την Gladbach. Βέβαια, τη σφάζει, βέβαια. Και αλλιώς είναι να ξέρεις, να σου πω, όπως είπες, να έχει βγει η απόφαση πριν το δεύτερο μάτς, θα πας αλλιώς στο δεύτερο μάτς, έτσι. Άμα είχε βγει η απόφαση τέτοια, ότι δεν υπάρχει πρώτο μάτς. 7-1. Ωραία, λοιπόν, μείνε. Μένες εκεί πέρα, πόσα τσιγάρα έχεις κάνει, καμιά 35 έχεις κάνει? Όχι, 2-3. Μόνο 2-3, εντάξει. Ναι. Τελείωσε αυτό που κάνεις, πάρε και μία ανάσα, πιες και λίγο νερό, έχουμε... Τώρα μετά το τρίπον του Γιαννάκη άναψα τσιγάρο, περίμενε.
Μείνε συντονισμένο, όπω και εσεί, φίλοι μου. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 μέχρι τι 11 η ώρα. Ψεύω, σα κρατήσουμε καλή συντροφιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Ναι, βέβαια, snap. Σου άρεσε, έτσι. Call το snap. Snap, πώ είναι. Snap. 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 Zoom by Cult of Snap. Σ' αρέσει, έτσι. Ωραίος. Αυτό ξέρεις πότε το έβαλα μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρόπερ που πήραμε το πρωτάθλημα το 3-1. Zoom by Akbob. Και τον Akbob το βάζα. Zumba και Akbob. Zumba, Akbob. Έχει την κοράδια το Μάριο, έτσι. Zumba, ο Ζαμπά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτό είναι 89, 88. Πιο νωρίς νομίζω είναι. 17, 86, 87, 85. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, θα το γκουγκλάρω μετά. Ναι, λοιπόν, δεν κάνετε λάθος, στο Λίμπερο βρισκόσαστε, δεν βρισκόσαστε σε καμία εκπομπή η οποία παίζει μόνο δεκαετία 80 τραγούδια. Έτσι. Λοιπόν, Λίμπερο. Θα σε ρωτήσω πριν κλείσουμε σήμερα, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κιόλας για τα μαγαζιά που δούλευες και τέτοια. Θα σου πω. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, 2310-287-38, επαναλαμβάνω 2-87 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54-222. Έχουμε ήδη ακροατή και τον αφήσαμε να περιμένει σε όλο το διαφημιστικό διάλειμμα. Τον ακούμε τώρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Και αν μπορείς να μας λύσεις και μια απορία. Ο φιλός. Να πες. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Ο κύριος Βασίλης. Ο κύριος Βασίλης. Νομίζω είναι ο κατάλληλος. Αληθώς. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Παναγιώτη. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Άκουσα που μιλούσες με τον αγαπητό Ζαχαρία και λέω θα πάρω τηλέφωνο γιατί μου έδωσε χαιρετισμούς ο εξάδελφός μου. Α, ο Γιάννης, ναι. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Κύριε Βασίλη. Οπότε νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μου λύσει την απορία. Ακούμε. Γιατί στη συζήτηση πάνω δεν ξέρω αν ακούγατε, κύριε Βασίλη, εκτός αν πήρατε γι' αυτό, για να μου δώσετε την απάντηση. Στις συναυλίες. Ήταν η ώρα. Ένα σου πω ένα λεπτό που συνήθως κάνουν τον απόδειπνο. Μόλις είχα τελειώσει τον απόδειπνο και ακούτησε τη χομηθεία ότι κάνει ένα τσιγάρο, δύο τσιγάρα, τρία τσιγάρα που είπες και λέει η φωνή είναι του... Και πήρε κατευθείαν, αλλά ο αγαπητός Ζάχος είχε διάλειμμα προγραμματισμένο και έμεινε στο διάλειμμα. Ναι, είναι το αιώνιο διάλειμμα. Ναι. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Ήταν διπλό, ήταν διπλό. Μήπως το γνωρίζετε, συναυλίες με βιολιά κτλ. Προφανώς έχετε παρακολουθήσει. Ναι, να ακούσει το ερώτημα. Ναι. Γιατί όλοι κρατάνε το βιολί στον αριστερό, στο αριστερό χέρι, στον αριστερό ώμο? Α, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, κύριε Βασίλη, με απογοητεύετε, κύριε Βασίλη. Τα ξέρετε όλα, δεν γίνεται να μην το γνωρίζετε. Τι ξέρω? Τα πάντα ξέρετε εσείς. Όχι, όχι. Όχι, καλά, εντάξει. Μήπως μπορεί να μας λύσει την απορία κάποιος. Και έπεσε σε ένα θέμα, στον παρόδο. Επειδή ήμουν από πολύ μικρός εντελώς ατάλλαντος, γιατί τότε στα σχολεία, ξέρεις, και στα δημοτικά και στα γυμνάσια υπήρχαν χοροδίες. Ναι. Μόλις έφτανε δίπλα ο καθηγητής της μουσικής και έβαζε το αυτί σε αυτά που υποτίθεται, ας πούμε, τραγουδάγαμε για δοκιμή, μου έκλεινε το στόμα. Δεν ηγάπησα ποτέ τη μουσική. Ναι. Άκουγα συνήθως δημόδη ποίηση, τα δημοτικά μας τραγουδία, αυτή τη μουσική και ορισμένες ενορχιστρώσεις από τους μεγάλους συνθέτες. Τσαϊκόφσκι, Μπετόβεν και αυτά, αλλά σε πολύ παλ ρυθμό. Όχι δηλαδή ούτε να χτυπάνε τα μηνύγκια, ούτε να ενθουσιάζομαι με αυτό που ακούω και ούτε καταξίδεις. Και δεν είναι σχολή. Εφόσον είχατε παρακολουθήσει, μου λέω μήπως το ξέρετε. Αν και είχα κάνει όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο και κάναν σχέδιο να φέρουν τη σχολή καλών τεχνών, είχαν κάνει μια έκθεση με το μπουζούκι που, όπως το ξέρει σήμερα ο κόσμος, στο αρχαίο Πανδουρίδα, και είχαν καμιά 1000 ευρήματα από τις ανασκαφές. Λεγόταν Πανδουρής. Ξεκινούσε από στήλα όπως είναι το Μπαγκλαμαδάκι μέχρι το περίπου, ας πούμε, το μπουζούκι με το ηχείο το ποδήλι σήμερα, αλλά η ασχολή μου ήταν μέχρι εκεί. Πήρα τις σημειώσεις, τις διάβασα, είδα την έκθεση και δεν ασχολήθηκα ποτέ. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Οπότε, κύριε Βασίλη, εσείς μπορείτε να μας απαντήσετε, αν θέλετε κιόλας, έτσι, σε αυτό που βάλαμε σαν θεματάκι σήμερα. Ζάχο, θες να το πεις? Ναι, να πω. Ναι. Ποια ήταν η ερώτηση, τα τρία παιχνίδια που θα ήθελε κάποιος να ξαναζήσει, που ήταν στο γήπεδο και θα ήθελε να ξαναζήσει, έτσι.
Ναι. Αν έχετε κάτι πρόχειρο έτσι, ή να σας έρχεται κάποιο στο μυαλό, ότι με μια λαχτάρα, ας πούμε, να ξαναζούσατε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναδώ να διεξάγεται όπως το είδα ήταν ο τελικός στη Φιλαδέλφεια το κύπελλο. Το 76, 4 στα πέναλτι με τον Ηρακλή. Ναι. Ένα παιχνίδι στο Καφταζόγλιο 3-3 με την ΑΕΚ που στο τέλος σχεδόν μπήκε όλο το γήπεδο μέσα και θυμάμαι ο συγχωρημένος αδερφός μου είχε πιάσει τον επόπτη και του βάραγε πάνω στη γραμμή του αράουτ, του βάραγε το κεφάλι κάτω. Α, φίλαθλος, μάλιστα. Από τότε βγήκε με αλήθεια του Ηρακλή. Ήταν δύο παιχνιδιά, μας τα έκανε η ΑΕΚ τότε, η καλή ΑΕΚ. Αλλά τώρα ο Ηρακλής δεν είχε ποτέ μέσα. Το ένα ήταν με τον Μπαμπορίδη, διατητή του μπαμπά, και το άλλο ήταν με τον Μουντή. Μιλάμε για εγκλήματα. Είχε φύγει από τον Ολυμπιακό ο Βιέρα. Είναι 3-3 που το έφτιαξε ο διαιτητής στο 3-3 και κάνει ένα από αυτά τα κουτά που έφτιαξε ο Βάσια. Είχε αδειάσει σχεδόν όλη την ΑΕΚ. Γυρνάει φάτσα προς την περιοχή του Ηρακλέως. Τον αφήνω λίγο χαλαρά και με την τακουνιά περνάει την μπάλα πάνω του σέντρα και φεύγει μόνος ο Χατζηλευθέρης και του σκάζει μια αγροφιά ο Βιέρα. Αυτό ήταν στα τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, το 81, ναι, 81. Και του σκίζει το Φρίδι, ναι, και δίνει επιθετικό φάουλ στο Χατζηλευθερίου. Τότε μπήκε μέσα ο κόσμος. Και το παιχνίδι εκείνο που ο Στυλιανόπουλος, επειδή ήμασταν αποδυτήρια, επειδή συνέγραφα τότε. Η τρίπλα του Βάσια. Στο πρώτο λεπτό για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και έχουν προπονητή του Τζαϊκόφσκι, ναι, και του λέει, δεν σου είπα να τον προσέχεις, και του λέει το αμίμητο ο Στυλιανόπουλος, εγώ μίστερ λέει τον πρόσεχα, αυτός δεν με πρόσεξε καθόλου. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που με είχαν εντυπωσιάσει. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να, μας τα είπε ο κύριος Βασίλης. Ήμουν στο 1-1 με τον Άγιαξ στην Τούμπα, διότι τότε δεν είναι αυτά που ακούω τώρα εγώ στο ραδιόφωνο. Εμείς ήμασταν 5 άτομα. Το φιλικό. Ήτανε οι δύο Ερακλειδοί, δύο Παοξίδες και ένας Αργενός. Και πηγαίναμε σε όλα τα μάτια, σε τα μεγάλα τα μάτια μαζί, αδέρφια. Ούτε να έχουμε αντιπαλότητα. Και στα μεταξύ μας παιχνίδια, δεν μιλώ τώρα για διάφορα παιχνίδια, και στα μεταξύ μας. Όπως κάθεσαι σε μια καφετέρια και βλέπεις ένα παιχνίδι αγγλικού ποδοσφαίρου, σε αυτό θα στείλεις και μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που ακούω τώρα από τους φιλάθλους και έτσι αλλιώς και δέρνονται και τούβλα και πέτρες και ιστορίες. Κύριε Βασίλη, έχετε κάποια προτίμηση, κάποια ευρωπαϊκή ομάδα, έτσι, έχετε κάποια αγάπη? Το είπαμε, Manchester United. Μπράβο κύριε Βασίλη, μπράβο, συγχαρητήρια. Μα εγώ μέσω του γραμματέως του Βασιλέως Κωνσταντίνου είχα επισκεφτεί τη Manchester United, διότι για να με εξηγήσω γιατί λέγονται διάβολοι. Με ενοχλήσε ο όρος διάβολη. Ναι, ναι. Και είχα αυτή την καταστροφή που πέστη με την πλημμύρα η βιβλιοθήκη μου, θα μπορούσα να σας στείλω. Μου στείλανε και απάντηση. Ότι επειδή στα περίχωρα δεν ήταν του Manchester ή Manchester United, ήταν των περιχώρων. Τότε όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, άρχισαν να μαζεύονται εκεί εργάτες. Εργατούπολοι. Είχαν κάτι άθλιες κατοικίες που μέναμε μέσα. Παίρνανε λίγα χρήματα, πάρα πολύ λίγα χρήματα, ceilings. Ουλής ποντοσκριθιάς, μάλιστα. Λοιπόν, και ένα κουβά κάρβουνο, για να σταθούν να μην πεθάνουν, τίποτε άλλο. Και επειδή από το κάρβουνο που καίγανε, λέγανε και γι' αυτό βγήκε το τραγούδι, ότι περνάει ο Σαντωνάς από πάνω και κάτι μου μυρίζει και κατέβηκα εδώ κάτω. Δεν έχει δηλαδή σχέση με άλλα μέρη που πράγματι είναι σαρταράδες. Θερπίν υπάρχει η εκκλησία του Σαρταρά στην Αρμενία. Επίσημη. Αρμενία. Ωραία. Εδώ που γίνεται ο πόλεμος τώρα, εκεί στο τρίγωνο Ιράν, Ιράκ, Τουρκμενιστάν, υπάρχει του Σαρταρά εκκλησία. Μάλιστα. Και μου είχε φανεί πολύ παράξενο, ας πούμε, αυτό. Τότε σπούδαζε η αδερφούλα μου εκεί πάνω στην Οξφόρδη και επί τη ευκαιρία πήγα στο γραφείο τότε. Νομίζω ήταν ο Αρναούτης, ο Ναύαρχος. Αυτός ήταν ο γραμματεύς του Βασιλέως. Και μεσολάβησε αυτός. Μάλιστα. Να τις ιστορίες που δεν τις έχουμε ακούσει και ούτε θα τις ξέραμε ποτέ. Έτσι, Παναγιώτη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, μια που ήταν... Ναι. Είσαστε στο ΠΑΟΚ Άγιαξ μέσα, είδα τον Κρόιφ δηλαδή. Και την...
και το 4-0 με τη Λιόν. Το πω πω. Και βγαίνουν λένε, λένε εκείνο το παιχνίδι ότι ήταν από τα συγκλονιστικότερα ελληνική ομάδα στην Ελλάδα. Εκείνο το παιχνίδι ήταν εκείνη την ημέρα, όποια θα δει, αν υπήρχε. Δεν υπάρχει εικόνα. Δεν υπάρχει. Ναι, κάτι δεν έγινε για αυτό το παιχνίδι, κάτι είχε γίνει. Μιλάμε ότι τη Βραζιλία το 70, 45-50 λεπτά, ο ΠΑΟΚ θα την είχε βάλει το ίδιο γκολ. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι για πλάκα τώρα, γιατί η Λιόν δεν ήταν καμιά ομάδα ότι έπαιζε, ας πούμε, με τον ΑΟ Κρινίδων. Δεν ήταν και με γραφείο, αλλά εντάξει. Είχανε χάσει την μπάλα. Δεν ήξερα που πήγαιναν τα τέσσερα. Και βγαίνουμε από τη θύρα 8 γιατί πηγαίνουμε. Εγώ είχα πάντα πρόσκληση. Πήγαινα στα επίσημα με δύο πατέρες μου, ήταν στην ΕΠΟ συγχωρημένος. Και σε όλα τα γήπεδα πήγαινα με πρόσκληση, την έδινα σε φίλους και εγώ πλήρωνα κανονικό εισιτήριο. Μην φανταστείτε, δεν πήγαινα κούτρα. Και επειδή ήταν η παρέα στην 8, ήταν πίτα το γήπεδο καταρχήν. Όταν βγαίνουμε έξω, στο σμπρόξουμε πάνω, μπάπε πάνω στο μαθηματικό μας. Τότε δεν ήταν τα πράγματα για τους νεαρούς όπως είναι τώρα. Βέβαια, ναι. Την άλλη μέρα στον Τάκο. Και οι πέντε που ήμασταν. Πες μάλλον. Αν ήταν Κεριανός ο μαθηματικός. Έτσι. Ναι, όχι, Παοξής άρρωστος. Γραμμινός. Κύριε Βασίλη. Ναι, καλή τώρα να είναι. Κύριε Βασίλη. Τρομερός μαθηματικός, το οποίο εγώ προσωπικά το οφείλω πάρα πολύ. Θα το ρωτήσω μετά στον Παναγιώτη που είναι καλός σας αυτά. Θα το ρωτήσω μετά. Τι. Μπας και σε αυτό το ΠΑΟΚ Λιόν ήταν ο Σταυρίδης διαιτητής. Μεγάλο παιχνίδι με πολύ κόσμο, αλλά όχι τόσο αντίληψη για τα ποδοσφαιρικά. Με είχε πάρει ο πατέρας μου συγχωρεμένος, επειδή ο ένας ο αδερφικός μου φίλος ήταν Αριανός και πήγαμε με τον πατέρα του Καφετζόγλου ο Άρης Τσέλσι. Ο Άρης Τσέλσι. Φοβερό παιχνίδι. Ναι, φοβερό, φοβερή ατμόσφαιρα. Ένα-ένα κύριε Βασίλη αυτό. Ναι. Ένα-ένα έλεξε αυτό, έτσι. Αυτό είναι το χρονιά που πήρε η Τσέλσι των Κυπελούχων. Δεν το γνωρίζω αν το πήρε. Δεν το 71 ήταν αυτό. Σαν να θυμάμαι τώρα, 70-71. Γιατί 9-10 ετών. Πριν κατά το μάτς τώρα στο μίχρο, μιλάμε για βροχή, δεν μιλάμε για παίξη γέλασε. Και όλο το γήπεδο, τότε δεν είναι όπως είναι σήμερα με καρεκλάκια. Όλο το γήπεδο, εάν το βλέπεις από πιο ψηλά, διότι εντάξει μέσα στο γήπεδο βλέπεις απέναντο, αν το όλησε που σειρά θα νόμιζες ότι όλο ήταν μια καρικατούρα, ότι δεν ήταν κόσμος, ήταν όλο το γήπεδο γεμάτο. Νομίζω είναι το ρεκόρ εισιτήριο στο Καφτατζόγλου αυτό το μάτς κύριε Βασίλη. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρω για τα εισιτήρια, γιατί τότε ήταν περίεργα τα χρόνια. Ναι, όντως. Ήμουνα στο μάτς, το 3-3, Ερακλής Παναθηναϊκός. Αυτό που το δίνω 48-49 χιλιάδες εισιτήρια. Εκείνο το μάτς. Τώρα ξέρεις ότι είχε 50.000. Ναι. Όχι, το 1-0 το 69. Με το Ζαφυρίδη τον γκολ. Το Καφτατζόγλου οι πυλώνες ή το μέσα. Εδώ ποιος τώρα πάει στο Καφτατζόγλου στα επίσημα και δει αριστερά παλιά που ήταν το σκάμα που πηδάγανε οι άλτες του επικοντό. Ναι. Εκεί ήταν οι πυλώνες μέσα. Σε εκείνο το ύψος. Με δοκάρια και γκέμπερ. Όχι, ήταν η παλιά γέφυρα του αξιού. Όχι, όπως είναι τώρα πυλώνες μονοκόμματι που βλέπετε. Ναι. Όλοι οι πυλώνες πάνω από το τελευταίο διάζωμα του Καφτατζογλίου ήταν κρεμασμένα άτομα. Επάνω στο σπίτι δεν χωράγε το γήπεδο. Ναι. Και πήγαινε 0-0-0-0 και έσκασε μια απόκριση ο Οικονομόπουλος και φεύγει μπάλα στο κέντρο και ακούγεται μια φωνή δική μου είναι, ήταν ο Ζαφυρίδης. Ακούστηκε σε όλο το γήπεδο με τόσο πολύ κόσμο και τραβάει ένα κεραυνό. Σαν γύρω που τράβηκε εκείνος ο Βραζιλιάνος, ο Φαλαγκρός. Και από το κέντρο πήγε, σφυρώθηκε στο γάμα, από τη μεριά του Ιβανόφιου η αιστεία. Μάλιστα. Ωραία κύριε Βασίλη. Ήταν ο Παναθηναϊκός του Γουέμπλεϊ. Ναι. Εκείνη η ομάδα ήτανε. Εκείνη η ομάδα, μάλιστα. Ωραία. Α, και στην Τούμπα και στο Χαριλάο. Παλιά όπως το ανακατασκευάσαμε τώρα, γιατί η σύζυγός μου, η οποία ρίστο παρόδο είναι Αριανού, όπως είναι και η οικογένεια εδώ, πηγαίνει στο μάτς και τώρα. Και φέτος περνάει ο πρώτης εξάδελφος και την παίρνει. Μου λέει άλλαξε το... Δεν ήταν λέει όπως ήταν παλιά το Χαριλάου. Βέβαια. Εδώ με τη Σεντριχή νομίζω έχει το Λοφάκι η Ζάχο, Ναι, στην Τρία. Λίγο εκεί στο που είναι ο πίνακας, λίγο πιο εκεί. Ναι, εκεί που είναι ο πίνακας, ναι, λίγο πιο εκεί, ναι. Ωραία κύριε Βασίλη. Ωραία.
Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ζάκο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Συγγνώμη από του υπόλοιπου που καταχράστηκα τη φιλοξενία σα και να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά κι εσεί. Να είστε καλά, ναι. Μπροστά από τη θύρα 4 είχε μπασκέτες. Εγώ πρόλαβα παιδιά. Πώ δεν πρόλαβα, κι εγώ τι πρόλαβα τι μπασκέτες. Φυσικά. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Έλα, γεια σα, παιδιά. Έλα, Θόδωρος. Θόδωρος. Μ' ακούτε? Ναι, φίλε μου. Ναι. Το όνομά σου? Ο Ντένις Θόδωρος. Παρεξήγησε. Τάσος, ξαναμιλήσαμε. Έλα, Τάσος, ακούμε. Που είχαμε πει τότε για τον Ανωνιάδη και με λες που το θυμάσαι και σου λέω τότε αν μου άρεσε και ένα καλύτερο σε τερφόρα. Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης είναι μαζί μας στην παρέα μας, έτσι. Δεν πειράζει, ναι, εντάξει, ναι, ναι, γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Τάσο. Τώρα, παιδιά, για το ΠΑΟΚ Λιόν που είπατε, το 73, είχε λήξει 3-3 στην 4-0 εδώ. Ναι, ναι. Πώς? 4-0 εδώ, 3-3 στη Γαλλία. Ναι, είναι η πιο βαριά ήττα της Λιόν στην ιστορία της. Και πριν 3-4 χρόνια είχε χάσει και στον Περναμπέο 4-0 και την ισοβάθμιση, ας πούμε, την ήττα. Δηλαδή, ακόμα είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Λιόν στην Ευρώπη. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό? Όχι, όχι, δεν το ξέρω εγώ. Ο Παναγιώτης που είναι και παοξής. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και έχει τρέλα έτσι με τα παλιά παιχνίδια και τα. Έχει και αρχείο τεράστιο, ούτε εγώ το ήξερα. Και εγώ γιατί έχω αρκετή. Και ήταν τότε μια φοβερή ομάδα, παιδιά. Είναι η χρονιά που γεννήθηκα εγώ. Δεν το θυμάμαι το παιχνίδι, δηλαδή μετέπειτα που έχω δει φάση. Α, η ίδια ηλικία είμαστε. Αν μπορείς λίγο, τάσο λίγο πιο δυνατό, δεν σε ακούω καλά. Για τάσο τώρα. Τώρα με ακούτε? Ναι, τώρα καλύτερα, ναι. 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 Τι είπε, γεννήθηκε το 73, γεννήθηκε. Ναι. Μάλιστα. Η ίδια ηλικία είμαστε. Ναι. Ναι, είχε και 7 διεθνείς παιδιά η Λιόν τότε, πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δεν ήταν βέβαια μεγαθύριο. Εκείνη η δεκαετία σου ήταν η Σεντετιάν, ειδικά της Αντέλης δεκαετίας του 70. Ναι, με τον Πλατινί. Ναι. Που μετά πήγε στη Γιούβε. Ναι, ακόμα παιδιά η Σεντετιάν πρέπει να είναι πρώτη στα πρωταθλήματα. Στην Γαλλία δεν το έχω τώρα τελευταία. Αλλά ήταν πρώτη μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω αν έφτασε η Παρή τώρα. Η Παρή ιδρύθηκε το 70 βασικά. Το 70 δεν ιδρύθηκε. Μη ζητάς τέτοια, κάτσε. Ναι. Όταν παίξαμε, ή ιδρύθηκε ή ήταν Racing Παρή και έγινε Παρή Ζερμέν. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι. Σαν Παρή Ζερμέν, όχι. Ναι. Νομίζω η Μαρσέη έχει τα πιο πολλά. Νομίζω. Μπορεί να τα έχει σε τέτοια. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο, ναι. Μπορεί. Πού για να το λες, αν είσαι σίγουρος. Ναι, ήταν σίγουρα σε τέτοια. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια της Ελφίας δεν ξέρουμε τα τελευταία που πήρε η Παρή. Η Παρή πώς να πήρε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο το 69 λέει η Παρή Σεζερμέν. Με το έτο ίδρυσης λέει το 1904 και ως Παρή Σεζερμέν έτος ίδρυσης το 69. Τώρα το πρωταθλήματα, ναι, ίδρυση 70 λέει. Πρωταθλήματα πώς να λέει. Τι γίνεται πάνω κάτω, τι γίνεται και εδώ πέρα, δύο ομάδες πρωτεύουσες. 9 πρωταθλήματα έχει πάρει. 9. 11 κύπελα, 8 λικάπ. Και Super Cup Γαλλίας 9. Τα τελευταία χρόνια. Τα σώ, μια και πιάσαμε και ακούσαμε την εκπομπή. Ακούσαμε την αρχή την εκπομπή. Γιατί λέμε ρε παιδί μου, αν σου λέει κάποιος να ξαναζούσε 3-4-5 παιχνίδια ρε παιδί μου της ομάδας, ποια θα θέλεις να ήταν αυτά. Πολύ, παιδιά, γι' αυτό πήρα. Α, άντε, ωραία, ωραία. Πάμε. Πάμε. Του πάω παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Της ομάδας σου θα πεις. Που ήμουν μέσα στην Τούμπα. Ω, σαν τα που ήσουν παρόν. Που ήσουν, ναι, που ήσουν παρόν. Για ξεκινάω. Κάποια παιχνίδια πολύ μικρός που πήγαινε να βάζουμε εδώ Δόξα Καβάλα στα παιχνίδια αυτά δεν τα θυμάμαι. Το πρώτο που θυμάμαι καλά ήταν το 86-87 περίοδο που κερδίσαμε τη Δόξα 1-2. Μετά στη Δράμα. Πολύ καλά και μου άρεσε. Ναι, στη Δράμα. Τα γκολ τα βάλει από τον Πανιώτη, η Σοφάρη στο Τσβέτ. Ο Πανιώτη στο τέλος, με 89. Όχι, ο Ιορδανίδης έβαλε στο τέλος. Ο Μιχάλης. Ναι. Ο Ιορδανίδης, ναι. Και κερδίσαμε 1-2. Συγκλονιστικό σε τάζω από την ιστορία του Πάου, θυμάμαι δηλαδή, θα ήθελα να σας πω, θα πάω και να δύο. Εγώ μιλάω παιδιά με τον Κωστή, ξέρω τον Κωστή καλά και τον... και τον Μοσχοβίτη, αλλά τον Μοσχοβίτη τον γνώρισα τώρα τελευταία. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν πάω χτίσα άρρωστος, αλλά δεν αντιπαθώ τον Άρη, να ξέρετε παιδιά. Δεν πειράζει, λέει, και αν τον αντιπαθείς δεν λέει κάτι. Άκουσε με. Ούτε τους δε. Ναι. Ωραία. Για πάμε προ Πάου Άρσεναλ με τον Κωστάκη τον Φραντζέσκο. Ναι. Που όταν μπήκε η παιδιά η Άρσεναλ, αν θυμάστε, δέσει το πρώτο δεκάλεπτο. Το 1-0 λες εδώ. Μας είχε τρελάνει. Ναι. Λέγαμε πόσα θα φάμε σήμερα. Πολύ καλό παιχνίδι. Ποια χρονιά είναι αυτό, ο Παναγιώτη, ποια χρονιά είναι αυτό. Το 97. 97, ναι. Το έχω ακόμα το τελειωτήριο στη θύρα 6. Ξέρεις τι, έχω πάει στην Τρία σε αυτό το μάτς και για τον Παναγιώτη, ξέρεις τι έκανα. Τα εισιτήρια του αγώνα του Παναγιώτη τα δίνω το γήπεδο. Πάω, παίρνω εισιτήριο, το έχω ακόμα κρατημένο. Και δεν βρήκα πτήση. Ναι.
να πω, ρε φίλε, τώρα. Το εισιτήριο το πήρα το γήπεδο, φίλε. Ναι, κατάλαβα. Φωτογραφία. Τώρα, παιδιά, ωραία. Το θυμάστε και έτσι. Ένα παιχνίδι από Πετροπόλεμο Πάο Κάρης, το 2-0 με 2 γκολ του Ζουμπούλη, που είχε και Αργανό στην 7 και στην 8. Το θυμάστε? Μεσοβόμαδο πρέπει να ήταν αυτό, νομίζω. Εγώ το, όχι. Το 1-0, το 1-0 με το Ζουμπούλη, θυμάμαι, όχι, με την όχι, αποχή. Εκείνο είναι στην πρεμιέρα. Αποχή, όχι. Με την αποχή. Αποχή είχαν, έχει δίκιο ο Ζάγος, δεν έχει Αργιανούς υπόλοιπους εκείνο το μάτς. Άλλο μάτς είναι αυτό, 1-0 έλειξε αυτό. Άλλο λέω εγώ, παιδιά, τώρα. Εκείνο έλειξε 1-0 με τον Ζουμπούλη στην αρχή. Έτσι, έτσι. Αυτό μπήκαν μετέπειτα και οι ομάδες μας ήταν και ίδιο στο UEFA τότε. Και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Μάλιστα. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό, να πω την αλήθεια. Ωραία. Εμείς ήμασταν... Ναι, ναι, πρέπει να πωλήσουν μέσα. Όχι. Το 88 πήγαινα τότε πρώτη λυγείου. 5 Οκτωβρίου το 3 Οκτωβρίου το 88, ναι. 2-3 Οκτωβρίου τόσο. Σε εκείνο το μάτι άχουμε να ξέρει μπορεί να έχει 5.000 μέσα. Με την Νάπολη, ναι, εντάξει, λογικό είναι. Και δηλώσαν 39.000 εισιτήρια. Καλά, εντάξει, μπορεί να έχει και στους, εντάξει, το παιχνίδι, ναι, και στους πυλώνες, έτσι είναι αυτά. Πολύ καλό ποδόσφαιρο τότε. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε πολύ καλά και δυστυχώς έφυγε ο Ίζραηλ, ανέλαβε ο Αλέφαντος και πήγαμε μετά κατά διαόλου. Αλέφαντος. Πολύ καλή. Κοίταξε, η χρονιά ξεκίνησε καλά γιατί κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 0-1 στο ΑΚΑ, αλλά χάσαμε στη Ριζούπολη 2-0. Δεν ήμασταν καλοί. Κερδίζουμε βέβαια εδώ πέρα τον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν ήμασταν στα καλά μας. Φεύγει ο Ισραήλ, αλλά δεν ήταν η ομάδα στα καλά της. Και ήρθε ο Αλέφαντος, ο Πίτερ στον πάγκο με τον... Τη θυμάσαι την κουλάρα του Μπορμπόκη στο ΑΚΑ, το 0-1. Το 0-1, ναι, με χαλαβάνει διαιτητή. Με 9 παίκτες Ολυμπιακός. Απίστευτο. Γίνονται και αυτά. Γίνονται και αυτά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Χαλαβάνεις. Επεισόδια τρελά. Έπαιρνα τότε, έχω και κάποια εφημερίδες, 24 ώρες του Κοσκοτά, θυμάσαι, που βγαίνανε. 24 ώρες δεν το θυμάμαι εγώ, να πω. Όπως είναι η USA Today, έτσι ανοίγει. Παιχνίδι, παιδιά, από τηλεόραση, το πιο εκπληκτικό, το Φενέρ ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό στην Τουρκία, είμαστε στην Καβάλα. Αν ξέρετε από Καβάλα θα μπορεί live στο παλιό καράτα από πίσω, ήταν μεγάλο κτίριο. Ήταν παλιά καράτα, ήταν μια καφετέρια, δύο όροφοι πάνω κάτω. Πριν ξεκινήσει το Φενέρ ΠΑΟΚ, έπαιζε και ο Άρης και η ΑΕΚ. Αν θυμάστε, ο Άρης έπαιζε με την Αυστριακή, την... Στομγκράτς. Αύστρια, Βιέννης. Όχι, Αύστρια, Αύστρια. Τι είπα εγώ, στο Μιλάτσι, είπα, καλά, κοντά έπεσε. Με την Αύστρια. Και πέρασε ο Άρης σχετικά εύκολα με... Το 1-1, το 1-1, ναι. Παιδιά, το προγραμματισμό είναι σχετικά εκκλησία. Πριν αρχίσει. Και πλακώνει, παιδιά, ο αγώνας του ΠΑΟ και να γίνεται όταν λέμε ο χαμός, είναι διόρροφο και τα πάνω με σανίδια. Και τα πατούμε, τα γίνεται τις πόπες μέσα. Τέλος πάντων, με λίγη δυσκολία, τέλος πάντων, περάσαμε και μου είναι αυτό το παιχνίδι πολύ χαραγμένο. Όπως σε τα φίλο Μαριανό, είναι το Αθλέτικο Άρης. Λογικό. Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θα πάμε στον τελευταίο φίλο που τον έχουμε στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομα... Με ακούτε? Σας ακούμε, το όνομά σας, αν θέλετε. Τόλης. Χριστόδουλος, Τόλης με λένε. Χριστόδουλος, ακούμε. Εγώ ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη για το τελικό του Ηρακλή. Με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια ήμουνα μέσα, παιδιά, το 76. Ναι. Και ήθελα να του πω το τι χαρά εκεί το βράδυ που δεν κοιμήθηκα. Με το παιχνίδι που είχε κάνει ο Χατζηπαναγής και ο Γκέσιος, ο Μιτσάρας, είχε βγάλει μια κουμπάλα να πούμε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Απλώς ο κύριος Βασίλης μου το θύμισε, λέω, ήμουν στο τελικό του κυπέλου. Ηρακλειδέας, να υποθέσω, να το πω. Έτσι, Ηρακλειδέας. Ορίστε. Ηρακλειδέας, να υποθέσω. Όχι, Παοξής είναι. Α, Παοξής και Άρσενα εδώ. Όλα. Παοξής και Άρσενα. Θέλω να σου πω δηλαδή. Άρσενα. Σου αποέδωσα, σας πέρα. Αποέδωσα. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, σοβαρά σας μιλάω. Τι παιχνίδι είχε κάνει. Στον κόλ του Γκουερίνιο τι έκανε. Σε μια φάση. Με την ΑΕΚ. Ορίστε. Το 76 πήραμε και πρωτάθλημα εμείς. Το 1-0 με την ΑΕΚ. Το 1-0 με την ΑΕΚ. Όχι, εγώ απλώς άκουσα τον κύριο Βασίλη ποιο παιχνίδι ήθελε να ξαναδεί. Αυτό το θυμήθηκα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη. Τι εγώ πανηγύριζα, μην μιλάς τώρα. Εκεί την ημέρα όταν πήραμε το πρωτάθλημα είχαμε φέρει 2-2 στη Χατζηδάκη. Κάναμε από εδώ Αργιανή Παοκτσίδες με λεωφορείο, ερχόμασταν, τα τέρμπες τα βλέπαμε πάντα να δούμε. Το 2-2 μέσα στην Τούμπα. Ήμουνα μέσα σε εκεί το παιχνίδι μου. Ναι, από 2-0. Αν είχε άλλα 5 λεπτά. Ναι,
αν είχε άλλα 5-7 παιδιά, θα μας κέρδιζε ο Άρης. Δύο γκολ του Δράπη, κάνει έτσι. Τα δύο γκολ του Δράπη. Ναι, και κάνει μια σουτάρα πάλι του Δράμπη, ο Φορτούλα του αποκρούει στο γάμα, ρε παιδιά, να το έβγαλε. Αν είχε, αλλά ο Πάουκ το πρώτο μήκο ήταν φοβερός. Έπιασε ένα 20 λεπτό, πάντα ο Πάουκ έπιανε τότε ένα 20 λεπτό, οποιοσδήποτε και να ήταν θα του βάζε γκολ. Δύο γκολ θα βάζε. Φοβερή ομάδα. Ήμουνα και στο παιχνίδι πάλι στη Φιλαδέλφια, αν θυμάστε ο Νικολούδης. Το φάουλ που έστεισε την μπάλα και σούταρα αμέσως και έβαγε ο Πάουκ τον γκολ. Πριν στηθεί το τείχος, θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα πόσο είχε. Μπράβο. Που το εκτέλεσε γρήγορα. Το έκανε και ο Πάουκ αυτό. Το έκανε και ο Πάουκ ο Κούδας στο Σαράφι και ο Σαράφι ψαράκι και βάλει ένα γκολ και το ακυρώνει το δικό μας. Πάλι μέσα στη Φιλαδέλφια, αν θυμάστε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Και εκεί την ημέρα ο. Γνωρίστε. Αυτό το δεύτερο που λέτε δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Το πρώτο που λέτε το θυμάμαι. Αυτό είναι παλιό, παλιό. Γύρω περίπου στο 79 με 80 πρέπει να ήταν εκεί τώρα. Και εγώ δεν θυμάμαι γιατί είμαι 73. ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Ναι, ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στην Φιλαδέλφεια πάλι. Όταν έστησε την μπάλα ο Νικολούς και έβαλε γκολ κατευθείαν σούταρε. Και δίθεν έδειχνε ότι έκανε ο διαιτητής με το χέρι, αν θυμάστε. Το έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτό. Σούταρε φάουλο Κούδας και ο Σαράς με ψαράκι κεφαλιά ισοφάρισε 1-1 και μας το ακύρωσε τον κόλ. Καθαρότατο τον κόλ. Ωραία, Χριστόφορε. Να σε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε. Γεια σας. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ να έχεις. Ήταν και ο τελευταίος. Και τη χρονιά που πήρε η Λάρισα το πρωτάθλημα, Ζάχο, χάνουμε πρώτη αγωνιστική δευτέρου γύρου. Φέρουμε 1-1 στο Λοκαζάρι, ισοφαρίζει ο Μιτσιμπόνος, θα σχολιάσω στο τέλος. Πιάναμε την Ελλάδα στη βαθμολογία τότε. Αλλά φέρνει ζωπαλία, παραμένει η διαφορά στους 2 βαθμούς. Και πρώτη γωνιστική δεύτερου γύρου παίζουμε στη Φιλαδέλφια. 2-2. 2-2. 1-0. Όχι, 1-0. Το πήρε η Λάρισα, σου λέω. Ναι. Α, τη Λάρισα του πάω, πρόμιζα, ναι. Ναι, με φάουλο του Πίτα. Και φίλε, έχει δώσει έμεσο διαιτητής, αν δεις την εκτέλεση, πάντα αν θες κάποιες στιγμιότυπα 87-88. Τα έχει αυτά, ρε, τα έχει στο YouTube αυτά, να τα ψάξω δηλαδή. Λογικά θα το έχει, 1-0. Αν δεις, αν έχει πιάσει την μπάλα ο Γκιτσιούδης, γιατί λέει ο διαιτητής ότι ακούμπησε την μπάλα ο Γκιτσιούδης. Είναι τόσο πυραλό το σου, το τούβλο. Ναι, ότι ακουμπάει και γιατί ήταν έμεσο, ναι, πρέπει να έρθει σε επαφή με έναν παίκτη, έτσι, να το πούμε. Γιατί δεν ξέρω, αυτά βασικά έχουν αλλάξει, δεν νομίζω να έχει αλλάξει αυτός ο κανόνας, έτσι. Στο έμεσο. Αν και τώρα έμεσο έχεις δει τελευταία. Πόσα χρόνια έχεις δει να δίνει έμεσο κάποιος μέσα στη μικρή περιοχή? Έχει δώσει πάω κάρι στο κύπελο. Σοβαρά? Ναι, πρόπερση που παίξαμε στον Όμιλο. Έδωσε υπέρ πιανού, για πες σε ποιον το έδωσε. Υπέρ του Άρη, μπροστά στην 7. Νομίζω με αυτό ισοφαρίζεται. Πώς ισοφαρίζεται? Όχι, το 1-1, όχι. Το 1-1 με λάθος, δεν θυμάμαι πιανού αμυντικού. Τη πάει την μπάλα ο Ματίγια στον Ματέο Γκαρσία και κατευθείαν τη στέλνει από τη μία πλευρά στην άλλη. Σωστά, σωστά. Αλλά έχει δώσει κεφάλαιο μέσα στην. Δεν το θυμάμαι. Μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής, ναι. Δεν το θυμάμαι. Όχι, πραγματικά. Το μάτς, ναι. Εντάξει, έμεσο δεν είναι κάτι βέβαια που το βλέπουμε τακτικά πλέον, έτσι. Παλαιότερα το κάνανε έτσι και λίγο σε κάποιες φάσεις οι οποίες έτσι. Δεν θέλω να δώσω το πέρα. Δεν θέλω να δώσω το πέρα, αλλά σου έδινε έμεσο, ναι. Ήταν μια μεσοβέζικη λύση. Πολλές φορές τον διαιτητή. Είναι δύσκολο, φίλε, το έμεσο. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Και τώρα έλεγες Χαρλαβάνης και έβλεπα, σου λέω, γιατί κοίτα και στο Facebook έχει κάποια εκεί στο Watch ειδικά. Δεν ξέρω τώρα τι σου λέω, εσύ δεν είσαι. Facebook δεν έχει, έτσι. Απροσάρμοστος είσαι, εντάξει. Έχει μια τέτοια που λέει Watch, ρε παιδί μου, και έχει από διάφορα. Ανάλογα και με τα ενδιαφέροντά σου σε βγάζει. Έτσι. Και με έβγαλε πραγματικά ένα Παναθηναϊκό, θα σου πω κιόλα ποιο είναι, που ήταν ο Χαρλαβάνης. Διαιτητής, γι' αυτό έγραφε Χαρλαβάνης κάτω. Το 1-4-1-3 Ολυμπιακός μέσα στο ΣΕΦ. Μέσα στο ΣΕΦ, ωραίο, μέσα στο ΆΚΑ. 1-3 με Βαζέχα. 1-0 ο Ολυμπιακός. 1-1 με πέναλτι ο Βαζέχα. Και 1-2-1-3 με Προτάσοφ, με Λιτσοφτσέγκο. Έτσι, αυτά. 1-3. Και ήταν ο Χαρλαβάνης που έδωσε βέβαια και πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιος πήρε εκείνη τη χρονιά. Ολυμπιακός το πήρε. Ολυμπιακός το πήρε εκείνη τη χρονιά, γιατί στο τέλος είναι ένας παράγοντας που δεν τον ξέρω καν ποιος είναι. Έγραφε το ονοματεπώνυμό του. Και λέει, είσαι φέτος σίγουρος, γιατί Προτάσοφ Ολυμπιακός δεν πήρε πρωτάθλημα. Έλεγε, δεν ξέρω, φέτος η καλύτερη. Α, μπορεί να το έλεγε ηρωνικά. Λέει, φέτος η καλύτερη ομάδα θα πάρει και το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Υπάρχει το βιντεάκι, άμα θες να σου στείλω στο Viber. Λοιπόν, μπορώ να σου στείλω. Είναι, σου λέω, 1-3. Όντως δεν πήρε. Τότε ήταν τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Τι να εννοούσε ο ποιητής. Το 87 είναι το τελευταίο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ένα λεπτό τον φίλο. Γιατί είπα τελευταία, ένα λεπτό θα δώσουμε τον φίλο. Γιατί είπαμε, ακολουθεί και Γιώργος Ζαγόρας. Μην ξεχνάμε. Έλα, φίλε μου, αν το χτυπάτε στο τηλέφωνο του Ζαγόρα, τι θα κάνει.
Θα πει περιμένετε λίγο ρε παιδί, θα βάλει μουσικούλα, θα πάει το ανοίξει. Τι. Εντάξει, 12 η ώρα, λίγο να δύσκολο το χτυπήσουν το θύμιο τηλέφωνο. Να του κάνει πλάκι, αυτό λέω. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θέλω και παραπάνω από ένα λεπτό. Και είμαι και φίλο σου. Και είμαι και φίλο σου. Γνωστή φωνή. Ο Κοσμάς είμαι. Έλα ρε Κοσμά, έλα. Παναγιώτης. Δεν με γνώρισες, ε. Όχι, όχι, να πω την αλήθεια, όχι. Δεν ξέρω, λίγο διαφορετική η φωνή. Δεν λες, ο Παναγιώτη το λέει το παιδί. Παναγιώτης ναι, Παπαδόπουλος, κάτω όπως η Βικτόρια, με το, λοιπόν, το καρτούν τον ασθενή. Άμα σου πω, λοιπόν, επειδή σας άκουγα, ήμουν στο δρόμο, στη δουλειά, τώρα γύρισα στο σπίτι και λέω κάτσα προλάβω να σας πάρω. Νόμιζα ότι στην αρχή, πριν δεν άκουσα το όνομα, νόμιζα ότι είναι ο Σωτηρακόπουλος. Ίδια φωνή με τον Σωτηρακόπουλο έχεις, ρε φίλε. Όχι. Όχι, ρε, εντάξει. Όχι, ρε. Όχι, η χρειά σου για βάλε να ακούσεις. Εγώ τον Σωτηρακόπουλο τον ακούω πάρα πολύ. Ίδια φωνή στα προ-20 ετία σου. Πήγαινε στη Γερμανία, δεν είσαι στη Γερμανία. Πήγαινε να αλλάξει τα αυτιά. Κατευθείαν. Ναι, ναι, κάνε μια αλλαγή. Λοιπόν, άκου λίγο για να μαθαίνεις, μικρέ Ζάχο. Εγώ θα μαθαίνω. Την μπάλα δεν την έχεις. Το έμεσο ήταν κανόνας. Δεν ήταν το έδινα γιατί να σαν μεσοβέζικη λύση. Δηλαδή, όταν η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία και υπήρχε, ας πούμε, μία επαφή με το χέρι που θεωρούνταν ακούσιο το χέρι το τότε ίδιο, και τα λοιπά, ήταν έμεσο. Το όταν ίδιο. Γινόταν ένα φάουλ που δεν ήταν πάνω στην μπάλα, μέσα στην περιοχή, ήταν έμεσο. Βρε, ξέρω τι είναι το έμεσο. Λέω πώς το χρησιμοποιούσαν οι διαιτητές στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι είναι το έμεσο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, την ίδια σκέψη κάναμε με τον Παναγιώτη και ο Παναγιώτης το ίδιο είπε. Και για να κλείσω, για να πάμε και μεγάλη εκπομπή μετά στον κύριο Δαγόρα, να σου πω λοιπόν ότι αν θα μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα ήθελα, επειδή αυτό με σημαδεύει εμένα σαν παιχνίδι. Άκουγες την εποχή, την αρχή δηλαδή άκουγες. Ναι, σας ακούω από την αρχή, ναι, γιατί όταν ήμουν στον δρόμο, μια κατέβαινα το αυτοκίνητο, μια ανέβαινα και σας άκουγα. Να μου πεις αν μπορείς να μου απαντήσεις και για το βιολί μόνο στο τέλος. Τι να πει, αυτό δεν, κάπου σας έχασα και κάποια, έτσι εντάξει. Μπορεί να απαντήσει, μπορεί να απαντήσει γιατί είναι και παιδί βιολί, οπότε μπορεί να απαντήσει κάτι θα ξέρει. Ωραία. Πάμε. Ρε καρτούν, μη μιλάς ρε, τρως το χρόνο του Ζαγόρα. Δεν πειράζει, θα καθίσει λίγο παραπάνω κύριο Ζαγόρα, δεν πειράζει. Προχώρα, είσαι 32,5 δευτερόλεπτα. Ανούσιο παιχνίδι, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πάτα το πόδι στο Χαριλάου, έτσι. Ήταν με τον Πανιόνιο και αυτό το θέαμα, όλο αυτό το κυτρινό μαύρο, αυτό όλο το πράγμα που ήταν το κάτι άλλο. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό είναι σαν εικόνα μέσα μου. Δηλαδή όταν κάποιος μου πει γιατί έγινε Άρης, έχω αυτή την εικόνα, κατευθείαν και πάω εκεί, σε αυτό το παιχνίδι. Καταλάβαμε. Εντάξει, παιχνίδια, ωραία παιχνίδια υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά αυτό ήταν που με σημάδεψε εμένα προσωπικά. Ωραία. Άλλο ένα μπορείς να πεις στην καρδιά σου, όσο έχει μείνει, ρε παιδί, πολύ έντονα. Πάλι κοντά θα πέσω, είναι το παιχνίδι τελευταία με τη Λάρισα εδώ στο Καφτατζόγλου που έγινε. Ήμουν Γερμανία, ήρθα Ελλάδα καλοκαίρι. Πρόσφατα. Και εκεί βάφτισα Αριανό το ανεψάκι μου. Μπήκε και όταν είδε τον κόσμο, λέει θείο, εδώ είναι. Αυτό είναι. Αυτά τα δύο παιχνίδια μένα με σημαντικό. Από εκεί πέρα υπάρχουν παιχνίδια που έχουν περάσει πάρα πολλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που πρέπει να γράψουμε βιβλίο ολόκληρο. Δεν μπορούμε να το γράψουμε όμως, δεν μπορούμε να το γράψουμε. Τι μου είπες για το βιολί για να κλείσουμε. Λέω ότι είσαι παιδί βιολί και επειδή έχω και την. Άστο αυτό, κάτι ήθελε ο Παναγιώτης. Μήπως γνωρίζει την απάντηση. Προφανώς έχει δει, ρε παιδί μου, ξέρει Μπετόβεν και τα λοιπά να παίζουν βιολιά και τα λοιπά συναυλίες και τέτοια πράγματα. Ναι, εντάξει. Η ερώτηση ποια ήταν. Η ερώτηση, γιατί όλοι κρατάνε στον αριστερό το βιολί και παίζουν το δεξί. Αυτό λογικά ξέρω εγώ, άμα είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας, δεν ξέρω. Περίμενε λίγο. Έχω δει ρε φίλε τουλάχιστον 15 τέτοια. Και συμμετέχουν 30-40 άτομα. Δεν μπορεί ρε φίλε. Και 200 να είναι όλοι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ωραία. Πραγματικά με πιάνεις εξαπίνεις. Έχω τέλος. Λοιπόν, κλείνω γιατί πρέπει να μιλήσουμε και στο Ζαγόρα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχεις και δεύτερο ημίχρονο εσύ. Λοιπόν, τι το ρωτάς τέτοια πράγματα κι εσύ. Άμα γυρίσεις πίσω το χρόνο, κάνει και κάτι άλλο. Πήγαινε και σε κανένα πλαστικό χειρούργο, άμα γυρίσεις πίσω τον χρόνο. Την πρώτη φορά θα μου πεις δεκαετία 80 που δούλευε σε μαγαζιά και τέτοια. Ξέρει ο Κοσμάς ότι είναι φίλος και τον έχω θάρρος να το λέω τέτοια, φυσικά χαριτολογώντας. Ναι, την άλλη φορά πραγματικά θα ξεκινήσουμε με αυτό και ξέρεις ότι σε αυτά έχω, τα θυμάμαι. Θα κάνουμε τη συζήτηση σχετικά με την δεκαετία του 80 και το. Δεκαετία του 90 ξεκίνησα να παίζω μουσική βέβαια, εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Επίλογο κύριε Παπαδόπουλε, πέρασες και εσύ καλά νομίζω, έτσι, ωραία ήταν. Πολύ ωραία, πέρασα.
για τον κορονοϊό, να σου πω κάτι, η καλύτερη απάντηση την έχει δώσει νομίζω ο Αϊνστάιν, ναι. Ο οποίος έχει πει, αν δεν μπορείς να περιγράψεις με απλά λόγια κάτι, ναι. Σημαίνει ότι δεν το έχεις καταλάβει. Σωστό. Άρα. Σωστό. Και επειδή ακούμε snap και ερώτησες, 1987 είναι. Εγώ έπεσα πιο κοντά. Είπα 86, είναι 1987, το γκούγκλαρα. Παναγιώτη. Ήρθα δεύτερος. Όχι, όχι. Αυτή την δεύτερη. Εντάξει, μισό. Όπως άρεσε τον μπάσκετ, δεκαετία του 80. Να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη, πραγματικά. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω την άλλη φορά και με τον Τάσο παρόν να είσαι σε κάποια. Φιλιάκι στον Τρέγια και στον Ζαγόρα. Και το επόμενο βήμα του Ζαγόρα, αν μας ακούει, είναι να κάνει εκπομπή από τον Γκόα. Να φεύγει από τον Γκόα και να κάνει εκπομπή μέχρι το πέμπτο πρωί. Σίγουρα ακούει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στο επανειδήν, έτσι. Να σε καλά, να σε καλά, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ να κλείσω με την Μάζδα Μανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310 924 931 για τυχόν απορίες και ερωτήσεις όσον αφορά την Μάζδα Μανατίδης. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο μαζί με Τάσο Τρέγια, πρώτα ο Θεός, σε 9 η ώρα το πιστό ραντεβού μας εδώ πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, μην φύγετε ούτε ένα εκατοστό από τη θέση σας. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την ζούγκλα μέχρι όσο πάει λόγο. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι όπως πάντα στο Λίμπερο 107,4.